Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωση της Δημοκρατικής Αριστεράς Νέας Μήνης για την Παιδεία. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο που δώσαμε στην σημερινή μας εκδήλωση, «Κρίση στην Παιδεία, μεταρρύθμιση, απορρύθμιση», και όπως θα έχετε ακούσει πολύ συχνά βουλευτές, στελέχη της Δημοκρατικής Αριστεράς να συζητούν και να παρουσιάζουν, πιστεύουμε ότι σε πολλούς τομείς και στην παιδεία, δυστυχώς πολλές από τις ρυθμίσεις που προωθούνται καταλήγουν στο να απορριθμίζουν αντί να πραγματικά να μεταρρυθμίζουν. Απλούστατα βαφτίζεται η απορρίθμιση ή η μεταρρύθμιση. Έχουμε την ευκαιρία σήμερα να έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπαθεοδόρου, τέος υπουργό, καθηγητή Πανεπιστημίου των Μηχανήσεων, που θα επικεντρώσει την ομιλία του, αν και θα μιλήσει, είμαι σίγουρη, γενικότερα για το θέμα της παιδείας και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά θα επικεντρώσει την ομιλία του στο πιο επίκαιρο θέμα, που είναι το σχέδιο αναδιάρθρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κυρία Νέλη Παπαγελά, αντιδήμαρχος Αθηνών και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΜΑΡ, θα μας μιλήσει για το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημόσια εκπαίδευση. Και ο κύριος Τάσος Δαρσινός, υπεύθυνος συνδικαλιστικού εκπαιδευτικών και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΜΑ, θα μιλήσει για το ρόλο του εκπαιδευτικού στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Επίσης, θα έχουμε παρέμβαση από την κυρία Κλέρη Βελιγιάννη, υπεύθυνη για την παιδεία στο Δήμο Νέας Μύρνης. Πρώτον, να πω ότι έχουμε κάλυψη σήμερα τις εκδηλώσεις από το Web TV της Νέας Μύρνης. Το είπα σωστά? Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κάλυψη. Να ευχαριστήσω τους Δημοτικούς Συμβούλους που παρευρίσκονται, την κυρία Νόδρα Γαλαδοπούλου, τον Νίκο Στέρφο, τον Κώστα Τσουράκη και την Ελένη Κασίμη, και επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, τον κύριο Γιώργο Οικονόμου, που παρευρίσκεται. Είμαστε έτοιμοι να σας κοινήσουμε. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση αλλά και για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης αναφέρεται σε ένα από τα βασικά ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα της κρίσης, την κρίση στην παιδεία. Μια κρίση η οποία λειτουργεί από την πλευρά της μεταρρύθμισης ή από την πλευρά της απορρύθμισης ως καταλύτης για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το ελληνικό σχολείο και γενικότερα η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτονόητα πιστεύω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από μια παραδοχή που δεν θα χωρίσει κανέναν από εμάς. Ότι σε περίοδους κρίσης η επένδυση στην παιδεία, η επένδυση στη γνώση είναι ένας βασικός μοχλός διεξόδου από την κρίση. Είναι ένας βασικός μοχλός για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου μιας χώρας και πάνω απ' όλα είναι μια επένδυση για το μέλλον της νέας γενιάς. Επομένως, αυτονόητο είναι ότι το διακύβευμα το οποίο υπάρχει σε σχέση με το εάν οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται, αποσκοπούν ή στοχεύουν μέσα από μια μεταρρυθμιστική διαδικασία με δημοκρατικό πρόσημο και το λέω γιατί θα σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό. Μια μεταρρυθμιστική διαδικασία αν στοχεύουν αυτές οι πολιτικές στην αναδιοργάνωση της παιδείας, στην μεταρρύθμιση της παιδείας, στη δυνατότητα που θα πρέπει να δοθεί στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά να έχουν καλύτερες ευκαιρίες στο μέλλον και στη ζωή τους. Το αν η παιδεία μπορεί σήμερα, και αυτό αφορά σε όλες τις βαθμίδες, να αποτελέσει τον καταλήτη για την αλλαγή του, την ανασυγκρότηση της χώρας και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, νομίζω ότι είναι αυταπόδεικτο και γι' αυτό χρειάζεται να δούμε ορισμένες από τις πτυχές, τουλάχιστον εγώ θα προτείνω, αν θέλετε, μια θεματική, η οποία μπορεί να βγει και συζήτηση μετά, ορισμένες από τις πτυχές των αναγκών της εκπαίδευσης σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, γιατί μια μεταρρύθμιση μπορεί να είναι δυνατή στην παιδεία, αρκεί να έχει ένα συνενετικό και δημοκρατικό πρόσημο, δηλαδή ένα πρόσημο το οποίο να δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον, τόσο για την εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και για τους μαθητές και βεβαίως για την κοινότητα των γονιών τους. Έχω την εντύπωση όμως ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, η παραδοχή ότι η μεταρρύθμιση είναι ένα
βασικό στοιχείο της επένδυσης στη γνώση, είτε παραμελήθηκε, είτε οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες υποχώρησαν και τελικά αυτό το οποίο βαραίνει σήμερα την εκπαίδευση σε πολλές περιπτώσεις είναι η μητελή μέρα. Από αυτή δε την διαπίστωση, οπωσδήποτε, και αυτό είναι στο τραπέζι της συζήτησης, δεν ξέρω ούτε τη δικιά μας θητεία στο Υπουργείο Παιδείας. Αλλά αυτό θα μου επιτρέψει να το συζητήσουμε περισσότερο μετά. Το περιβάλλον. Είναι ένα περιβάλλον κοινωνικής ρευμάτωσης. Είναι ένα περιβάλλον ανισότητας, πρόσβασης στη γνώση. Είναι ένα περιβάλλον επίσης, το οποίο χαρακτηρίζεται το τελευταίο διάστημα και είναι πολύ σημαντικό, από τις αρνητικές συνέπειες, οι οποίες έχουν επηρεάσει το δημόσιο αγαθό της παιδείας, από την εμφάνιση ξενοφοβικών, ρατσιστικών ή φαινομένων συμπεριφορών ή φαινομένων εκφασισμού και στο σχολικό χώρο. Ξεκινάω από αυτό, όχι λόγω επικαιρότητας, αλλά γιατί πιστεύω ότι ο εκφασισμός της κοινωνίας, ο εκφοβισμός των πολιτών ξεκινάει από το σχολείο. Και νομίζω ότι αυτό το είδαμε όλο το τελευταίο διάστημα. Πολύ σύντομα, γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαπίστωση γι' αυτό, λύσεις χρειάζονται. Νομίζω να συμφωνήσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την είσοδο της Χρυσής Αυγής στην Βουλή, υπήρξαν, πολλαπλασιάστηκαν μάλλον, τα κρούσματα, τα περιστατικά παρέμβασης, πρόκλησης, παρεμβάσεων στα σχολεία, προκλήσεων στα σχολεία, επεμβάσεων στα σχολεία, όπως επίσης και επιθέσεων από ομάδες που είναι και η Χρυσή Αυγή. Τα περιστατικά αυτά, αν και σποραδικά, νομίζω ότι θα έπρεπε να μας είχαν ανησυχήσει νωρίτερα ως κοινωνία, γιατί επηρεάζουν τον τρόπο που λειτουργούν τα σχολεία. Επηρεάζουν τον τρόπο που ο καθηγητής μπορεί να επιτελέσει το έργο του. Επηρεάζουν επίσης την ψυχολογία με την οποία ένα περιβάλλον σαν το σχολικό μπορεί να λειτουργήσει. Θα σας πω τι κάνω, τουλάχιστον αυτόν τον τελευταίο χρόνο. Αλλά θα σας πω ότι περιγραφές, παραδείγματος χάρη, που όλοι έχετε δει, περιγραφές οι οποίες είχαν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, όπως είπα, με μαχαίρωμα με μαθητή, μετά από συμπλοκή με ομάδα της ΧΝΕ, έξω από το ΕΠΑΛ του Λαγκαδά. Έξω από το ΕΠΑΛ του Λαγκαδά, ενώ λειτουργούσε το σχολείο, μαχαίρωμα μαθητή, τραυματισμός μαθητή και παρέμβαση καθυστερημένη της αστυνομικής. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπήρξαν εξαγγελίες στη Βουλή. Το είχαν πει σε ερώτηση, ότι ομάδες ανησυχούντων, αγανακτισμένων γονέων για τον τρόπο που γίνεται η διδασκαλία θα επέμβουν, θα παρέμβουν στα σχολεία. Αυτό έγινε. Και το γνωρίζουμε ότι έγινε. Έγινε, παραδείγματος χάρη, είχαμε κρούσμα όπου μια ομάδα από αγανακτισμένους εντός εισαγωγικών γονείς πήγαν στο διευθυντή σχολείο και του έλεγαν ότι δεν συμφωνούν με τον τρόπο που ο δάσκαλος ή ο καθηγητής διδάσκει το μάθημα της ιστορίας. Ερώτηση στη Βουλή, με ονοματεπώνυμο, γιατί μία καθηγήτρια σε σχολείο καταφέρθηκε, μάλλον εκφράστηκε αρνητικά για την Χρυσή Αυγή. Συμπλοκές, οι οποίες ήταν πάρα πολύ γνωστές σε τοπικό επίπεδο. Σποραδικά αυτά τα φαινόμενα όλο το τελευταίο διάστημα, αλλά καθοδηγούμενα. Και από ομάδες οι οποίες ελέγχονταν από την Χρυσή Αυγή και είχαν ως στόχο την ιδεολογική χειραγώγηση των μαθητών, που είναι πολύ σημαντικό. Ακούσατε όλοι για τη διοργάνωση κοινωνικών φροντιστηρίων στη Θεσσαλονίκη μόνο για Έλληνες μαθητές. Ακούσατε όλοι για τα περίφημα καθηγητικά εθνικής παιδείας στο ελληνικό. Όλα αυτά ήταν περιστατικά τα οποία είχαν ένα χαρακτηριστικό. Την κλιμάκωση της βίας, της ρατσιστικής, της ξενοφοβικής βίας μέσα στα σχολεία. Απέναντι σε αυτό, και να δείτε πώς συνδέεται και με τις διαδικασίες μεταρρύθμισης ή αποδύθμισης, απέναντι σε αυτό, αυτό που είχαμε σκεφτεί από την πρώτη στιγμή, ότι χρειάζεται ένας οργανισμός, ένας θεσμός
που να ξεπερνάει την παρουσία ενός υπουργού, ενός υπουργού, ποιο υπουργού. Ένας θεσμός ο οποίος να έχει οργανική σύνδεση με τη λειτουργία του Υπουργείου, γι' αυτό και ιδρύσαμε τον περασμένο χρόνο το παρατηρητήριο για την πρόληψη της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία. Είχε να κάνει με όλες τις υποθέσεις και με τη σχολική βία και με το πουλί, βεβαίως. Αλλά είχε να κάνει και με την καταγραφή και την παρέμβαση του Υπουργείου, αλλά και των στελεχών της εκπαίδευσης, όπως περιφερειακοί διευθυντές, σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε να μπορούν τα περιστατικά αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο χειρισμού. Το ερώτημα είναι, και πέρα από την οργάνωση η οποία υπήρξε, γιατί πράγματι γρήγορα αποκεντρώθηκε αυτός ο θεσμός, πήγε στις περιφερειακές διευθύνσεις, σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση υπάρχει σήμερα ένα συντονιστής πρόληψης. Υπήρξε ένα πρόγραμμα το οποίο είχαμε εντάξει στα ΕΣΠΑ 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την επιμόρφωση των σχολικών συμβούλων και των διευθυντών των σχολείων. Υπήρξε από την άλλη πλευρά ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης των γονιών μέσα από τη διαβίβλη μάθηση, έτσι ώστε να μπορούν και οι γονείς να γνωρίσουν καλύτερα τις πολιτικές. Και όλα αυτά για να αποκατασταθεί, για να υπάρξει ένα κλίμα πρόληψης στα σχολεία. Όλα αυτά επίσης για να επανασυνδεθεί το σχολείο, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό, με τη διδασκαλία των αρχών και των αξιών της δημοκρατίας, δηλαδή της πολιτιακής παιδείας. Είναι ένα πρώτο σημείο το οποίο θέλω να το κρατήσετε λίγο για τον εξής λόγο. Πώς τα παιδιά να μην είναι ευάλωτα στη σχολεία, όταν ταυτόχρονα το μάθημα της πολιτιακής αγωγής ήταν για πάρα πολλά χρόνια παραμελημένο, ελάχιστα διδασκόμενο, ήταν επιλογής και σε ένα κλίμα σχολείου το οποίο ήταν αποπολιτικοποιημένο, για να μην πω την πραγματικότητα, η οποία είναι ένα κλίμα αφισβήτησης του πολιτικού συστήματος, όλοι σάπιοι, όλοι για πέρα. Πώς διαφορετικά θα μπορούσαμε να αντιπαλέψουμε κάτι το οποίο γεννιέται μέσα στο σχολείο, γιατί τα παιδιά είναι ευάλωτα, η βιολογική χειραγώγηση είναι πολύ εύκολη και συνδέεται και με τη μίμηση σε ομάδες, όπου βεβαίως η κοινοτικότητα σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και στο σχολικό περιβάλλον, έχει χαθεί. Ή μεταφέρεται αυτή η βία από τους χώρους εκτός σχολείου σε χώρους εντός σχολείου. Και πραγματικά σε συνεργασία με τους γονείς, αλλά ιδιαίτερα με τους καθηγητές, πολιτικούς επιστήμονες, νομικούς, κοινωνιολόγους, είχαμε προβλέψει για τη μεταρρύθμιση του Λυκείου ότι το μάθημα αυτό θα ήταν υποχρεωτικό σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, έτσι ώστε να υπάρχει δίπλα ή μέσα στη μάθηση ένα κομμάτι το οποίο θα διδάσκει δημοκρατία, θα διδάσκει αλληλεγγύη, θα διδάσκει ισότητα τα παιδιά. Η απορρίθμιση είναι η εξής, ότι προβλέθηκε ένα τέτοιο μάθημα. Όπου δεν λέγεται πολιτιακή παιδεία, λέγεται πολιτική παιδεία. Και το μάθημα αυτό συγκεντρώνει τρεις παραμέτρους. Δίκαιο και θεσμούς, οικονομία και κοινωνιολογία. Εάν αυτό το βάλετε σε τρία ρόλια, θα δείτε ότι ο μαθητής θα ενταχθεί αρχές πολιτικής οικονομίας, θα ενταχθεί αρχές κοινωνιολογίας και ολίγο δικαιώματα. Επομένως, βλέπετε, ή τουλάχιστον εγώ βλέπω, ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας πολιτικής που λέει ότι σε όλη την Ευρώπη τα μαθήματα πολιτιακής παιδείας είναι, αν όχι υποχρεωτικά σε όλες τις τάξεις, τουλάχιστον στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Γιατί θα πρέπει να προετοιμάσουν τον πολίτη μέσα από μια αυτοσυνειδησία, αλλά και μέσα από μια ανάληψη ευθύνης του σχολείου για το τι πολίτη βγάζει. Και από την άλλη πλευρά, μια προσπάθεια η οποία βεβαίως κατατείνει στο να υποχωρεί η μεταρρύθμιση και να λέει ότι πρέπει να βάλω και 3-4 μαθήματα μέσα και εφόσον αυτά τα μαθήματα πρέπει να τα βάλω και να υπάρχουν, θα τα ενώσω κάτω από μένα, από μια ομπρέλα και άσε να δούμε πώς θα γίνει. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλες
ευκαιρίες να χάσουν στο σχολείο σε σχέση με την πολιτική παιδεία. Και δεν νομίζω ότι έχουμε αυτές τις ευκαιρίες για ένα λόγο πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η γενιά η οποία σε επίπεδο ιστορίας, πολιτικής, δεν έχει γνωρίσει τίποτα και υπάρχει μεταξύ της συλλογικής ιστορικής μνήμης και της γενιάς αυτής ένα χάσμα, αυτή η γενιά είναι πιο ευάλωτη και πάνω απ' όλα πιο πιθύνια σε εξτρεμιστικές ιδέες, σε ριζοσπαστικούς τρόπους συμπεριφοράς, σε αμφισβήτηση των πάντων και βεβαίως σε χειραγώγηση, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη. Πάρα πολύ εύκολη. Αρκεί να σας πω, επειδή νομίζω ότι αυτό θα μιλήσει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο παράδειγμα. Την ημέρα του Πολυτεχνείου, 17 Νοέμβρη πέρσι, υπήρξε σχολείο όπου πισαγίδες μαθητές με νοστάλγια και ελληνικές σημαίες, ξέρετε το γνωστό, στάθηκαν φάλακα μπροστά στην πόρτα ενός σχολείου για να εμποδίσουν τη γιορτή, μοιράζοντας φυλάδια ότι μη σας λέμε άλλο ψέματα για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Παιδιά τα οποία δεν διδάχθηκαν ποτέ το τι έγινε στο Πολυτεχνείο, γιατί νομίζετε ότι θα διαφερθούν περισσότερο για αυτό το οποίο θα τους πει ο καθηγητής στη γιορτή? Αυτό το οποίο όμως λέω για να κλείσω με αυτή την πρώτη παράμετρο είναι ότι είναι σίγουρο πλέον ότι ο ρατσισμός και ο φασισμός δουλεύουν πάνω στην κατάρρευση των αξιών της δημοκρατίας, στη δημιουργία φόβου, στη δημιουργία εκφοβισμού μέσα στην κοινωνία και στη δημιουργία μιας απονεύρωσης των δημοκρατικών θεσμών. Ξεκινάει από το σχολείο, αυτό έρχεται στην κοινωνία και δημιουργεί μεγαλύτερες, αν θέλετε, αποστάσεις από την ταυτότητα του δημοκρατικού πολίτη. Έχουμε στο κύριο θέμα της μεταρρύθμισης στο Λύκειο. Είναι προφανές ότι ορισμένες επιλογές από αυτές τις οποίες βγήκαν ήταν, και το λέω επιγραμματικά, είχαν αποτελέσει και αντικείμενο συζήτηση σε ένα χρόνο όσο είμαστε στο Υπουργείο, αλλά για να είμαι απολύτως ακριβής και ειλικρινής, είχαν αποτελέσει το αντικείμενο μακράς συζήτησης. Τα τελευταία 5 χρόνια είχαν περάσει πολλά σχέδια από τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής. Είχε μετά από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, είχε αναμορφωθεί και είχε δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο κληθήκαμε να συζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Τρία ήταν. Ποιο είναι το περιεχόμενο σπουδών? Τι θέλουμε να υπερασπίσουμε μέσα από αυτό το περιεχόμενο σπουδών, δηλαδή θέλουμε να αναπτύξουμε περισσότερο την επαγγελματική εκπαίδευση? Είμαστε η χώρα η οποία έχει το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Το 20% των μαθητών πηγαίνει στην επαγγελματική, το 80%, 22 είναι, το 78% πηγαίνει στο γενικό λύκειο. Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο σε καμία άλλη χώρα. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα επαγγελματικό λύκειο το οποίο να είναι ισότιμο του γενικού λυκείου και να συμβάλλει στην ανασυγκρότηση της χώρας, όπως επίσης στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, βεβαίως. Άρα κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Συμφωνούμε όλοι ότι η πρώτη λυκείου πρέπει να είναι μια εισαγωγική τάξη, όπου εκεί τα παιδιά να κάνουν τις επιλογές τους και να δουν μετά, άρα η πρώτη λυκείου να είναι κοινή μεταξύ του επαγγελματικού και του γενικού λυκείου. Και από εκεί πέρα να δουν τι επιλογές είναι αναγκαίες να υποστηριχθούν μέσα από το πρόγραμμα σπουδών. Συμφωνούμε στην παιδαγωγική αυτονόμηση του λυκείου ότι δεν μπορεί να είναι προθάλαμος και εξεταστικό κέντρο. Όλα αυτά είναι παραδοχές που δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να τις αμφισβητήσει. Ότι δεν χρειάζεται το λύκειο να είναι μια αναπαραγωγή εξεταστικής διαδικασίας. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα στοιχεία μιας πραγματικής μεταρρύθμισης. Υπενθυμίζω ότι τα παιδιά προηγουμένως, το καλοκαίρι, το περσινό, πρώτα μπαίνανε στο πανεπιστήμιο και μετά πέραν ένα πολιτήριο από το λύκειο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σχήμα οξύμορο. Αυτό διορθώθηκε. Αλλά αυτό το οποίο είχε πει η Δημοκρατική Αριστερά και είχαμε στηρίξει είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το πτυχίο, συγγνώμη, το απολυτήριο, μέσα από μια μορφή εθνικού απολυτήριου. Το εθνικό απολυτήριο είναι αυτό το οποίο θα δοκιμάζει τις γνώσεις του μαθητή στο τέλος του λυκείου και το εθνικό απολυτήριο μπορεί να είναι το διαβατήριο με διαδικασίες που θα βρούμε ή θα συμφωνήσουμε στο μέλλον για την είσοδο στα πανεπιστήμια και με συμμετοχή των πανεπιστημίων, εάν αυτό κριθεί. Αυτές όμως οι συζητήσεις, νομίζω ότι μετά το καλοκαίρι άλλαξαν περιεχόμενο. Γιατί?
Γιατί εκεί έγιναν επιλογές οι οποίες είναι αντιφατικές. Αν θέλουμε την αυτονόμηση του λυκείου, δεν μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε τις εξετάσεις και να ξεκινάει ο υπολογισμός των μορίων του μαθητή από την πρώτη λυκείου. Γιατί τότε βάζουμε το παιδί σε μια ανταγωνιστική διαδικασία, η εκπαιδευτική θα μας το πούνε καλύτερα, η εκπαιδευτική εννοώ τις δευτεροβάθμιες, θα μας το πούνε καλύτερα, ότι όταν τρέχει πίσω ο μαθητής από την κατάληψη μορίων, έτσι ώστε να έχει συγκεκριμένο βαθμό στην έξοδο, που θα συγκαθορίσει το βαθμό του απολυτηρίου του, έτσι ώστε να μπει στο πανεπιστήμιο, τότε δεν μιλάμε για δύο χρόνια μόνο, τα οποία γίνονται εξεταστικό κέντρο, μιλάμε για τρία. Μιλάμε και για κάτι άλλο όμως. Σε περιόδους κρίσης, αυτό οδηγεί σε κάτι πάρα πολύ απλό. Το ακριβό λύκειο είναι το λύκειο της κοινωνικής ανισότητας. Μου έλεγε προχτές ένας γονιός ότι πλέον στην πρώτη λυκείου δίνω για φροντιστήρια και σε μαθήματα τα οποία δεν ήταν εξεταζόμενα προηγουμένως, 70 ευρώ για φροντιστήρια του παιδιού. Κάθε εβδομάδα. 70. Επί 4, 280. Παίρνω 800, μάλλον δεν θα πληρώνω από εδώ και πέρα το δάνειο. Το ακριβό λύκειο δημιουργεί προϋποθέσεις σχολικής διαρροής και δημιουργεί επίσης και προϋποθέσεις σχολικής αποτυχίας. Θέλουμε λιγότερους να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Μα το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται παντού στην Ευρώπη είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στο πανεπιστήμιο και ας αναλάβει το πανεπιστήμιο την ευθύνη κατόπιν να διαχωρίσει αυτούς οι οποίοι μπορούν να προχωρήσουν με αυτούς που δεν μπορούν να προχωρήσουν. Το άλλο το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Είναι σωστό το μέτρο της Τράπεζας των Θεμάτων. Ξέρουν οι εκπαιδευτικοί ότι το χρησιμοποιήσαμε με τα ίδια που κάναμε στα πειραματικά σχολεία. Είναι πολύ σωστό. Τράπεζα Θεμάτων κατά 50% και 50% από εξετάσεις, από θέματα τα οποία θα δίνει ο καθηγητής, θα οδηγήσει μαθηματικά στην διευκόλυνση των μαθητών εντός σχολείου από τους καθηγητές τους και επίσης μία τράπεζα θεμάτων η οποία θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή ενώ παράλληλα θα συνδέεται με την ανάλογη διεύθυνση εξετάσεων του Υπουργείου. Πολύ απλά. Το μόνο πράγμα το οποίο ήταν αναλύωτο τα τελευταία 35 χρόνια ήταν η αξιοπιστία των μανουαλικών εξετάσεων σε αυτή τη χώρα. Η αξιοπιστία των μανουαλικών εξετάσεων. Όταν θελήσαμε να αλλάξουμε τα γραμματικά σχολεία και να αλλάξουμε τον τρόπο αξιολόγησης, είπαμε ότι θα είναι με θέματα τα οποία θα προέρχονται από την Τράπεζα Θεμάτων. Και αν ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίσει ότι κάποιο από αυτά τα θέματα δεν του αρέσει, αιτιολογημένα μπορεί να το αλλάξει. Άλλο αυτό. Και άλλο, να μπαίνουν τα παιδιά σε μια διαδικασία όπου ο καθηγητής θα είναι υποχρεωμένος και μάλιστα σε μια ανισότητα γεωγραφική, την οποία μαθησιακή εννοώ σε όλη την Ελλάδα, γιατί. Θα ξεπεράσει το πάνω μου. Λοιπόν, σε μια μαθησιακή ανισότητα σε όλη την Ελλάδα, γιατί πλέον όλοι οφείλουν να καλύψουν την ύλη. Πώς μπορούν όλοι να καλύψουν την ύλη με τον ίδιο τρόπο? Οι εκπαιδευτικοί που είναι εδώ θα σας το πούν, νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Συνεχίζω με το εξής. Ο Τάσος Δαρσινός, που προέρχεται από το χώρο, θα αναφερθεί ιδιαίτερα στο επαγγελματικό λύκειο. Καταργήθηκαν συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες ήταν πιο δημοφιλείς. Μην ακούτε αυτό το οποίο λέει τηλεόραση, καταργήθηκαν οι κομμώτριες. Γιατί θα σας πω επίσης ότι σε πάρα πολλές περιοχές απομακρυσμένες, όπου υπήρχαν πάλι και πας, αυτοί που παρακολουθούσαν κομμωτική ήταν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να πληρώσουν ένα ιδιωτικό ΙΕ για να κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Δεν σας λέω ότι είναι η πρώτη ειδικότητα. Αλλά μην ακούμε το συμβολισμό «κερδίσαμε διότι καταργήσαμε τις κομμώτριες», γιατί με τον ίδιο τρόπο καταργήσαμε τα παραϊατρικά επαγγέλματα, καταργήσαμε τους βρέφων υπιοπόμους, δηλαδή επαγγέλματα τα οποία αυτή τη στιγμή με το πτυχίο του σχολείου, του ΕΠΑΔ, ο άλλος έβρισκε και δουλειά. Και έβρισκε και δουλειά, χαμηλόμισθη, αλλά έβρισκε και δουλειά, δεν πήγαινε στην ενεργεία. Το άλλο πρόβλημα το οποίο υπήρξε, και εκεί είναι απορρίθμιση, είναι ότι αυτό που υπήρχε ως προγραμματισμός ήταν ότι πράγματι για να εμπεδώσουμε την ανάγκη της επαγγελματικής εκπαίδευσης θα πρέπει μετά το απολυτήριο να υπάρχει ένα επαγγελματικό πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα. Ωραία. Τέταρτος χρόνος επομένως. Ο τέταρτος χρόνος θα λειτουργούσε ανταγωνιστικά και με την πρακτική του άσκηση ως προς τι.
ως προς το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, διότι κάθε ΕΠΑΜ, θα μπορούσε να έχει ένα τέταρτο χρόνο σε συγκεκριμένες ειδικότητες που θα δίνει πτυχίο. Ανταυτού τι έγινε, μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα μαθητείας. Μαθητεία, ξέρετε, δεν έχει τυπική κατάρτιση, τυπική εκπαίδευση. Ενώ ο συνδυασμός της τυπικής και της άτυπης ή της μη τυπικής θα μπορούσε να αποτελέσει αυτή τη στιγμή τη λύση. Δηλαδή, ο συνδυασμός ενός μαθήματος, ωρών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί από το επαγγελματικό λύκειο να αποκτά επάγγελμα. Θα τελειώσω με τρεις, γιατί σας κούρασα, θα τελειώσω με τρεις παρατηρήσεις. Απορρίθμιση είναι και η κατάρρευση της ασφάλειας του σχολικού περιβάλλοντος. Τι εννοώ? Την περασμένη χρονιά είχαμε συζητήσει με τις νόσους των εκπαιδευτικών και είχαμε πει υπάρχει ένας προγραμματισμός να στηρίξουμε τέσσερα πράγματα στο δημοτικό. Δηλαδή, να στηρίξουμε την πληροφορική, να στηρίξουμε τις γλώσσες, να στηρίξουμε τα καλλιτεχνικά μαθήματα. Επειδή δεν θα κάνουμε καινούριους διορισμούς, θα ανοίξουμε τις θέσεις στα δημοτικά και θα έρθουν με διαφανείς διαδικασίες μετατάξεις από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια. Ο καθένας θα μπορεί να βλέπει τα μόρια του και να ξέρει με τεράστια επιτυχία. Πρέπει να σας πω ότι βγήκαν 982 θέσεις και έγιναν 5 ενστάσεις μόνο για τις μετατάξεις αυτές. Γιατί, ξέρετε, ήταν από πίνακες, ήταν τα μόρια, ήταν σε όλους γνωστά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και παράλληλα, μεταφέραμε το βάρος των γλωσσών και στο δημοτικό, αφαιρώντας ώρες από το Λύκειο, έτσι ώστε να απελευθερωθεί ο σχολικός χρόνος. Αυτό που έγινε μετά δεν ήταν οι εθελούσεις μετατάξεις, όπου ο καθένας ήξερε πού ήθελε να πάει και ανάλογα με την ωραία του πήγαινε. Ήταν οι υποχρεωτικές μετατάξεις. Οι υποχρεωτικές μετατάξεις έγιναν 3.800, σήμερα ανακοινώθηκαν όλες 350. Με δύο διαφορές. Η μία είναι ότι στις 3.800 μετατάξεις υπάρχουν 1.800 ενστάσεις. Η δεύτερη είναι ότι για τις μετατάξεις αυτές δεν μάθαμε ποτέ τα μόρια αυτών που μετετάξεις. Επομένως, εάν ο Δασινός έπαιρνε τη θέση από τον Παπαθεοδόρο, ο Παπαθεοδόρος δεν μπορούσε να ξέρει ποτέ πόσα μόρια είχε ο Δασινός για να καταλάβει τη θέση. Είναι τόσο απλό. Επομένως, στις ειδικότητες αυτές δεν υπήρξε προγραμματισμό. Δεν σας λέω ότι κάποια πράγματα γίνονταν μόνο καλά και κάποια άλλα μόνο άσχημα. Απλώς αυτά τα οποία δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον επηρεάζουν τους πάντες. Επηρεάζουν αυτούς οι οποίοι είναι μέσα, επηρεάζουν αυτούς οι οποίοι φοβούνται ότι σε επόμενη φάση θα βρεθούν στο στόχαστρο, επηρεάζουν τους μαθητές και επηρεάζουν γενικότερα ένα σύστημα το οποίο για τη στοιχειώδη μεταρρύθμιση του Λυκείου θα έπρεπε να είχαμε προβλέψει αυτό το οποίο εμείς θεωρούσαμε προαπαιτούμενο. Αξιολόγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα κληθούν να διδάξουν τα καινούργια προγράμματα. Εάν δεν επιμορφωθεί κάποιος, δεν μπορεί να μπει στην τάξη Σεπτέμβριο μήνα σε νέο Λύκειο, με νέο πρόγραμμα και με νέο νομικό καθεστώς, κοιτάζοντας τους μαθητές στα μάτια. Ούτε αυτός θα ξέρει, ούτε αυτός θα καταλαβαίνει. Το ίδιο ζήτημα είχαμε με τη διαθεσιμότητα στα πανεπιστήμια. Κοιτάξτε τι γίνεται αυτές τις μέρες. Η διαθεσιμότητα στα πανεπιστήμια είχε προβλεφθεί μετά από μια αξιολόγηση των δομών και των προσώπων. Ήταν το πρόγραμμα το οποίο είχε εξαγγείλει ο Μανιουτάκης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και κάθε πανεπιστήμιο ερχόταν, κατέθετε την πρότασή του, αξιολογούσε τις δομές, έλεγε τόσοι μου λείπουν, τόσοι μου περισσεύουν, αυτούς θα αξιολογήσω, αυτοί θα έρθουν στο τέλος. Όταν σε μία εβδομάδα καταργείται αυτή η διαδικασία και οι 1.349 οι οποίοι βγαίνουν αύριο χαρακτηριστικά στην διαθεσιμότητα θα προέλθουν χωρίς κριτήρια, χωρίς αξιολόγηση, επειδή ήταν είτε υποχρεωτικής εκπαίδευσης, είτε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το ερώτημα που θέτει ο πολίτης είναι το εξής. Δεν είναι αν έγινε μεταρρύθμιση ή όχι. Δεν είναι αν το λέει η Τρόικα ή όχι. Ποιος θα ξαναπιστέψει στην αξιολόγηση σε αυτή τη χώρα, είναι το ερώτημα. Ποιος θα πιστέψει ότι υπάρχει προοπτική αξιολόγησης, όταν όλη αυτή η διαδικασία έχει πάει με τέτοιου είδους μεθόδους. Μπορεί ο καθένας από εμάς και τελειώνουμε αυτό να πιστεύει ότι εδώ έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και εσείς μιλάτε για κάποιους ευνοημένους.
ή εν πάση περιπτώσει για ένα πολύ μικρό αριθμό, όταν. Γιατί το άκουσα και το άκουσα με. Όχι κατανόηση, με συμφωνία. Ότι και το σπρίντερ έκλεισε. Όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στον δρόμο, όχι σε διαθεσιμότητα, βρέθηκαν στον δρόμο και εσείς μας μιλάτε για 1.400 οι οποίοι ενδεχομένως κάποια από αυτούς θα βρουν δουλειά. Σωστή σκέψη. Το στίχημα όμως είναι ότι αν σε περιόδους κρίσης δεν μπουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για τη δημοκρατική μεταρρύθμιση, αλλά και για την επανάκτηση της εμπιστοσύνης του πολίτη στον τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί, τότε στη μεταμνημονιακή Ελλάδα θα έχουμε περάσει την κρίση, γιατί κάποια στιγμή το μνημόνιο θα τελειώσει. Κάποια στιγμή θα περάσουμε, θα αλλάξουμε σελίδα, θα περάσουμε σε κάτι άλλο, χωρίς να έχουμε ανακτήσει το βασικό. Να έχουμε ανακτήσει το γεγονός ότι για να δουλέψουμε διαφορετικά, για να λειτουργήσει αυτή η πατρίδα διαφορετικά, θα πρέπει ο πολίτης να ξαναεμπιστευτεί την πολιτική, να ξαναεμπιστευτεί τους θεσμούς και αυτή να είναι καθαρή απέναντί του. Όταν αλλάζουν καθημερινά οι κανόνες ή όταν λειτουργούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αυτό που θα κάνουμε είναι το κοινωνικό ρήγμα να το βαθαίνουμε καθημερινά, χωρίς να μπορούμε την επόμενη μέρα να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν ένα διάστημα κρίσης, αλλά ήταν ένα διάστημα επίσης όπου ανασυγκροτήσαμε τους θεσμούς. Αυτό που θεωρώ ότι σηματοδοτεί σε πολλές περιπτώσεις την απορρίθμιση και εκεί χρειάζεται ο πολίτης να απαιτήσει διαφορετικό τρόπο, είναι και η συμμετοχή και η διαφάνεια, αλλά πάνω απ' όλα ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος? Όταν δεν υπάρχει δημοσιονομικό όφελος σε πάρα πολλά από αυτά τα μέτρα, δεν μπορεί ο στόχος παρά να είναι απλώς μία αιμονή σε μέτρα τα οποία ενδεχομένως να είναι αδιέξοδα. Το ζήτημα είναι να μην είναι το μέλλον μας αδιέξοδο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τη φιλοξενία το Δήμο Νέας Σμύρνης. Θα αποπειραθώ λίγο να περιγράψω από την εμπειρία μου κιόλας ως αρχιμάρχου παιδείας, στην αρχή τουλάχιστον της θητείας, τι αντιμετωπίσαμε. Αυτό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε καταρχήν όλοι μας, όσοι είναι αιρετοί εδώ το ξέρουν, ήταν ένας νέος νόμος, ο Καλλικράτης. Ένας νέος νόμος που κατά την ταπεινή μου άποψη στη μεγάλη του πλειοψηφία εκείνη το τότε στη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως έπεσε κρίση μέσα στη μέση και ανέτρεψε το σύμπαν. Καλλικράτηση λοιπόν και σχολεία. Οι δύο βασικές αλλαγές που έφερε ο νέος νόμος ήταν πρώτον η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών, από όσο συνέχεια συνέβη, και το κτηριακό κομμάτι το οποίο ανετέθη εξ ολοκλήρου στους Δήμους. Και δευτερεπόντως σχολικοί φύλακες, καθαρίστρες κλπ. Συγχώνευση σχολικών επιτροπών. Από την εμπειρία μου πάλι πρέπει να πω ότι με τη συγχώνευση επήλθε ένας μεγάλος εξορθολογισμός στις δαπάνες. Οι νέες σχολικές επιτροπές κατάφεραν και λόγω της υποχρεωτικής πια διαφάνειας, ανάρτησης αποφάσεων κλπ. Να κάνουν σχεδόν τα ίδια πράγματα που γίνονταν πριν με πολύ μειωμένα χρήματα. Τα προβλήματα ήταν αυτά ακριβώς, ότι ήταν πάρα πολύ λίγα τα χρήματα πια. Το μειωμένο προσωπικό των Δήμων και η κατάσταση των υπηρεσιών, οι συνταξιοδοτήσεις, δεν επέτρεπαν στις τεχνικές υπηρεσίες να συντηρήσουν τα σχολεία, τουλάχιστον για το Δήμο Αθηναίων μιλάω, έστω και στοιχειοδός. Που σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις ήταν υποχρεωμένη η Σχολική Επιτροπή να εκταυνιεύει χρήματα τα οποία κανονικά θα χρησιμοποιούνταν για λειτουργικές δαπάνες, προκειμένου να αγοράσουν πογιές, να αγοράσουν φρύσες, να κάνουν εργολαβίες που δεν ήταν η δουλειά τους. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα με τη συγχώνευση, και πιστεύω δεν αφορά το Δήμο Νέας Σμύρνης ή τους Δήμους που έχουν μόνο δύο σχολικές επιτροπές, αφορά κυρίως μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα έχουμε 14 σχολικές επιτροπές, γιατί έχουμε 7 δημοτικές κοινότητες. Έχουμε σχολική επιτροπή που έχει 60 σχολεία.
Όπως καταλαβαίνετε, επειδή το μεγάλο βάρος πέφτει στον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, είναι αδύνατον ένας άνθρωπος, αν δεν είναι αποκλειστικής απασχόλησης, να τρέξει 60 σχολεία, να παραλάβει πετρέλαιο για 60 σχολεία, να πληρώσει ΔΕΗ, ΟΤΕΗ, ΔΑΠ, να τρέξει για τις καθαρίστρες για 60 σχολεία. Είναι πρακτικά αδύνατον. Και όλα αυτά χωρίς αμοιβή βέβαια. Το ίδιο συνέβη από ό,τι έχω ακούσει και στις δύσκολες ορεινές περιοχές ή νησιωτικές περιοχές σε άλλους δήμους, όπου οι αποστάσεις είναι τέτοιες που επίσης δημιούργησαν ανάλογα προβλήματα. Όπως είπε επίσης για το κτηριακό, κυρίως το μειωμένο προσωπικό των δήμων, πια λόγω συνταξιοδοτήσεων και απαγόρευσης προσλήψεων, κατάντησε τις τεχνικές υπηρεσίες σχεδόν ανύπαρκτες. Στο Δήμο Αθηναίων, ας πούμε, έχουμε ένα μαρακό και αυτό με κομμένα δάκτυλα, άρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε ούτε μία πόρτα. Δεν υπάρχει ένας σεβεράς. Δεν. Επίσης, η ασφυκτική, ασφυκτικός αναγκαλισμός του ελεγκτικού συνεδρίου, δεν επιτρέπει, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στις εργολαβίες. Και άρα οτιδήποτε γίνεται στα σχολεία γίνεται με πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Οι μόνες επισκευές ουσιαστικές που θα γίνουν μέχρι το τέλος της θητείας μας θα γίνουν μέσω ΕΣΠΑ και αναγκαστήκαμε να τις περιγράψουμε ως ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου για να μπορέσουν να βρεθούν τα λεφτά να καλυφθούν και όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόταν ένα σχολείο. Πρόσφατα μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία έφυγαν και οι σχολικοί φύλακες. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν χρειάζονται σχολικοί φύλακες. Γιατί τα καθήκοντα δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε, γιατί. Αυτό που ξέρουμε σιγουριά είναι ότι μετά τις τελευταίες καταλήψεις, τουλάχιστον μέχρι τώρα οι σχολικοί φύλακες στα περισσότερα σχολεία στις καταλήψεις ήταν μέσα, μετά τις τελευταίες καταλήψεις είχαμε τέτοιες καταστροφές, τις οποίες φυσικά θα πληρώσει ο Δήμος και τα σχολεία θα μείνουν κλειστά, τις οποίες δεν θα είχαμε αν είχαμε τους σχολικούς φύλακες. Οδηγούμαστε λοιπόν με μαθηματική ακρίβεια σε υπηρεσίες security, ειδικά στο Δήμο Αθηναίων, που υπάρχει το πρόβλημα της βίας με όλες τις μορφές, όπως περιέγραψε και ο Υπουργός προηγουμένως. Θα είμαστε υποχρεωμένοι κάποια στιγμή, πιστεύω, να προσλάβουμε security, αν μη τι άλλο, για τα βράδια και για τα Σαββατοκύριακα που είναι κλειστό το σχολείο. Καταλήψεις που ανέφερα πριν είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχω ένα γιο 22 χρονών και έζησα όλη την περίοδο έτσι από όλο το Λύκειο. Το Καράσαμε ήταν το πρώτο σχολείο που έκλεινε, το τελευταίο που άνοιγε. Και σε μια περιοχή που είχαμε φάνηκε εκ των υστέρων ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη επιρροή Χρυσή Αυγή. Τα ίδια παιδιά ακριβώς, μάλλον όχι όλα τα παιδιά, τα οποία το Δεκέμβρη του 8 τρέχαν στους δρόμους με δολοφονία Γρηγορόπουλου. Πολλά από αυτά τα παιδιά εντάχθηκαν στη συνέχεια στη Χρυσή Αυγή. Οι καταλήψεις από τη μία χρονιά στην άλλη είχαν χειρότερα αποτελέσματα και για το σχολείο. Δηλαδή, θυμάμαι την πρώτη χρονιά είμαστε μέσα ο σύλλογος, το διεκδικήσαμε και μπήκαμε, συνεδριάζαμε. Και είχαμε έναν έλεγχο σχετικά του τι γίνεται, τουλάχιστον να μην υπάρχουν καταστροφές, τα παιδιά να σεβαστούν το χώρο, καθάριζαν κλπ. Τη δεύτερη φορά χρονιά ήταν λιγότερη η παρουσία μας και την τρίτη χρονιά απλώς το σχολείο το είχαν καταλάβει τα πιο περιθωριακά στοιχεία της περιοχής. Όταν μπήκαμε μέσα ήτανε σβάστικες, ήτανε το μαρικουάνα το σχέδιο και διάφορα άλλα τέτοια καταπληκτικά. Λοιπόν, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο για τη βία. Θεωρώ, γιατί τα είπε ο Υπουργός, το παρατηρητήριο κατά της βίας ήταν μια σημαντική παρέμβαση και ήταν και ένα πρότυπο του πώς μπορούν να συνεργαστούν οι Δήμοι, το Κεντρικό Υπουργείο
Και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ήταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ήταν κοινωνική λειτουργική, ήταν παιδαγωγή, ήταν ο συνήγορος του παιδιού, δεν θυμάμαι, ξεχνάω κάποιον, είχε τις καλύτερες προϋποθέσεις να λειτουργήσει. Πραγματικά δεν ξέρω αν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος παρέμβασης στη σχολική κοινότητα είναι αυτός, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί. Μίλησε προηγουμένως ο Υπουργός για την πολιτιακή παιδεία. Εγώ δεν συμφωνώ ότι πρέπει να είναι μόνο στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου μπορεί να γίνει μια εξειδίκευση και να είναι πιο σοβαρά τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι ήδη από το Δημοτικό, όπως κάναμε αγωγή του πολίτου κάποτε, δεν λέω εμείς είμαστε και στην ηλικία μου στη Χούντα, αλλά πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν τα βασικά. Δηλαδή πρέπει να μαθαίνουν την κυβέρνηση, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα βασικά πρέπει να ξεκινάνε να τα μαθαίνουν από πολύ νωρίς και πρέπει να μπαίνουν και σε διαδικασίες εκλογής οργάνων, όχι όπως γίνονται οι εκλογές τώρα στα 15 μελή που ο πιο μάγκας του σχολείου εκλέγεται και πρόεδρος του 15 μελούς, αλλά το να εκλέγονται οι καλύτεροι και αυτοί που θα τους εκπροσωπήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Θα μου επιτρέψετε λίγο αποσπασματικά μερικά πράγματα για να μην καταχρωστώ το χρόνο. Καταργήθηκε πρόσφατα το μάθημα των καλλιτεχνικών. Εάν ο πολιτισμός δεν είναι αυτός που θα αποτρέψει τη βία, τότε τι είναι πραγματικά? Νομίζω ότι ήταν μια εγκληματική πράξη από πλευράς Υπουργείου. Αυτό που είδα εγώ ως Δήμος πια, είδα να βγαίνουν προσκλήσεις για ΕΣΠΑ πολιτισμού στα σχολεία και καλούν τους Δήμους να κάνουν. Προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά δεν μπορεί να γίνονται έτσι τα μαθήματα πολιτισμού. Λοιπόν, είχαμε σημαντική βοήθεια από προγράμματα του Ταμείου Ένταξης Ειδικών Τρίτων Χωρών, που είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με το ρατσισμό, την ξενοφοβία κλπ. Επίσης υπάρχουν καλές προσκλήσεις που αφορούν τους Δήμους. Εμείς είχαμε πέρσι μια εξαιρετική εμπειρία, φέτος που βάλαμε πάλι και έχει να κάνει και με ανήλικους και παρεμβάσεις στα σχολεία. Φοβάμαι ότι η αδυναμία των Δήμων και των υπηρεσιών να ανταποκριθούν στη γραφειοκρατία του ΕΣΠΑ δεν επιτρέπει σε όλους να το κάνουν ή θα πρέπει να πληρώσουν αρκετά χρήματα σε ανθρώπους. Σε ανθρώπους εννοώ που να ξέρουν το αντικείμενο. Συγχωνεύει σχολείων. Στο Δήμο Αθηναίων ήδη από το 2011 ξεκίνησαν, αν θυμάμαι καλά, οι συγχωνεύσεις των σχολείων. Φαντάζομαι και στην υπόλοιπη επικράτεια. Η θέση δική μας και δική μου ως Δημοκρατική Αριστερά ήταν ότι δεν μπορούμε να πούμε όχι εξορισμού στις συγχωνεύσεις. Είναι κάποιες φορές που δεν είναι κακό να συγχωνευτεί ένα σχολείο. Δύο δημοτικά που συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο, δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην έχουν ένα διευθυντή αντί για δύο. Γιατί να μην υπάρχουν προγράμματα ώστε να καλύπτονται οι ώρες των εκπαιδευτικών και να πρέπει να τρέχουν από το ένα σχολείο στο άλλο. Βεβαίως νομίζω ότι και αυτό έφτασε στο όριό του πια. Δηλαδή η Αθήνα που υφίσταται μία ερήμωση από πλευράς πληθυσμού, εάν θέλουμε να επιστρέψει ο κόσμος στην πόλη και αν θέλουμε νέους ανθρώπους στην πόλη μας, θα πρέπει να υπάρχουν και σχολεία που θα φιλοξενήσουν αυτό το πληθυσμό. Άρα η κατάληξη η τελευταία φορά ήταν όχι στις συγχωνεύσεις. Τέλος, ολοήμερα. Δεν μίλησε καθόλου ο Υπουργός για το Δημοτικό, δεν ξέρω αν θα το κάνει και ο Τάσος Δαρσινός. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, δεν έχουν τοποθετηθεί οι δάσκαλοι ακόμα. Δεν ξέρω πόσοι γονείς θα αντέξουν μέχρι να τοποθετηθούν οι δάσκαλοι των ολοήμερων και δεν θα πάρουν τα παιδιά τους όσοι μπορούν να τα πάνε σε ένα ιδιωτικό. Για μία ακόμα φορά, η παιδεία γίνεται ένα ακριβό πράγμα στην Ελλάδα και μάλιστα σε εποχή κρίσης. Τέλος, θα πρέπει να δούμε, πιστεύω, και το ρόλο των διαπολιτισμικών σχολείων. Είναι ένας θεσμός, δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ στην Νέα Σμύρνη, δεν υπάρχει, ο οποίος ήταν μια ανάγκη όταν δημιουργήθηκε, ανάγκη ειδικά για τις περιοχές που έχουμε μεγάλη σόρευση αλλοδαπών.
πλέον έχουν κατατίσει γκέτο, άρα θεωρώ ότι είναι ένας θεσμός που πρέπει να επαναξεταστεί πολύ σοβαρά. Τέλος, ειδικά σχολεία, τα αμαία όλων των ειδών, νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζονται πουθενά, πουθενά στον κόσμο με τέτοια απαξίωση όσο στην Ελλάδα. Οι συνθήκες είναι τραγικές, οι δάσκαλοι δεν έχουν την επιμόρφωση που χρειάζονται, τα παιδιά δεν έχουν τους συνοδούς που θα έπρεπε να έχουν και νομίζω ότι από τη συμπεριφορά μας στα αμαία, στους φυλακισμένους αντίστοιχα, κρίνεται και ο πολιτισμός μιας χώρας. Είναι κάτι που πρέπει άμεσα να διορθωθεί. Αυτά είναι λίγες. Ελπίζω ότι δεν κούρασα. Να δώσω το λόγο στον Τάσο τον Δαρσινό για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ την οργάνωση της Δημοκρατίας Αριστεράς της Νέας Μήνης για την πρόσκληση και εσάς που έχετε την υπομονή να μας ακούσετε. Εγώ ως καθηγητής σε μαχόμενη θέση ακόμα στην εκπαίδευση θα σταθώ περισσότερο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εκπαιδευτικών στο σχολείο και θα αντιμετωπίσω ότι η σημερινή εκδήλωση με το θέμα κρίση στην παιδεία, μεταρρύθμιση ή απορρύθμιση με μια ματιά, τη ματιά του από μέσα. Εσείς περισσότεροι τη βλέπετε απ' έξω. Το θέμα της κρίσης στην παιδεία είναι ένα θέμα που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει φυσικά μονολεκτικά. Από τη μεταπολίτευση και μετά, οι μελέτες και οτιδήποτε έχει γίνει στον χώρο της παιδείας είναι όλες και αποσπασματικές και μη συνεπτικές. Συνεχώς μεταρρυθμίζουμε εντός εισαγωγικών κάποια δομή, μεταρρυθμίζουμε το λύκειο ας πούμε, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την συνέχεια, δηλαδή γυμνάσιο, δημοτικό και ούτω καθεξής. Καμία μεταρρύθμιση δεν έχει γίνει στον χώρο της εκπαίδευσης από τη μεταρρύθμιση του Παπανούτσου του 1964, όσον αφορά τη δομή. Δηλαδή δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Κατά συνέπεια, οι όποιες προσπάθειες έχουν γίνει από τότε, εγώ τουλάχιστον τις βλέπω σαν προσπάθειες πλέον μιας απτής ασπιρίνης σε έναν οργανισμό ο οποίος νοσεί έτσι ώστε να γίνει πραγματικά μια ενδελεχής μελέτη του θέματος και να δοθεί μια συνολική λύση. Για παράδειγμα, ας πούμε, αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ έντονα, το τόνισε και ο υπουργός προηγουμένως, ότι η Α Λυκείου, ας πούμε, θεωρείται πλέον από πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς ότι πρέπει να είναι μια βασική και υποχρεωτική τάξη. Άρα, τα 9 χρόνια της εκπαίδευσης που λέμε δημοτικό και γυμνάσιο, σύν ένα χρόνο τώρα που είναι και υποχρεωτικό το νηπιαγωγείο και πάει στη δεκαετία στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θα μπορούσε να γίνει 11. Αυτή την αλλαγή που τη βλέπουν τόσοι πολλοί, κανείς δεν την ακουμπάει, κανείς δεν τη συζητάει. Ένα παράδειγμα. Η κάθε κυβέρνηση που ερχότανε από τη μεταπολίτευση και μετά, εκείνο το οποίο κοίταζε ήταν να κάνει μία αλλαγή κυρίως του εξεταστικού συστήματος και να την συνοδεύσει με το όνομα του εκάστοτε υπουργού. Μεταρρύθμιση Ράλι το 1978, ο οποίος έφερε το θεσμό, ας το πούμε, των κατευθύνσεων στη Δευτέρα και στη Γάμα Λυκείου, θεωρητική θετική κατεύθυνση. Η αλλαγή του Κακλαμάνη, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν, νομίζω αυτό ήταν το 82, υπουργός παιδείας του Πασόκ, ο οποίος έφερε την αλλαγή με τις δέσμες στη Γάμα Λυκείου. Εν συνεχεία η μεταρρύθμιση Αρσένη, βλέπετε όλες έχουν ένα όνομα. Έχουν ένα όνομα. Δηλαδή δένουμε μια αλλαγή πάντα με έναν υπουργό γιατί ακριβώς σκοπεύουμε σε κομματικές, ας το πούμε, ταμπέλες, ψηφοδηρικές κλπ. Μικροκομματικές. Η αλλαγή μετά της Γιαννάκου, της Διαμαντοπούλου και ούτω καθεξής. Και τώρα Γορβανιτόπουλου. Όλες αυτές οι αλλαγές όμως είναι αλλαγές του εξεταστικού συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Δεν είναι αλλαγές στη δομή της εκπαιδευτικής διαδικασίας που είπα προηγουμένως.
Κατά συνέπεια, η παιδεία δεν έχει αναρρώσει από την κρίση στην οποία βρέθηκε μετά από τη μεταπολίτευση, περνώντας από τα δύσκολα χρόνια της Χούντας. Θεωρώ λοιπόν ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι μια συνολική πλέον μελέτη, συνολική πρόταση για μια αναδιάρθρωση όλης της δομής του σχολείου μας από το νήπιο, προνήπιο, δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο σε μια άλλη ματιά, μια ματιά που να απαντάει στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, στις σύγχρονες ανάγκες της εποχής μας, σε μια ευρωπαϊκή ματιά η οποία να βλέπει πολύ μπροστά, όχι στο σήμερα. Τα αναλυτικά προγράμματα, των διαφόρων βαθμίδων δεν έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν τα ζητούμενα της εποχής. Η πληροφορική, για παράδειγμα, η οποία είναι το άπαν αυτή τη στιγμή στα σχολεία όλου της, του ανεπτυγμένου κόσμου, παραλίγο να καταργηθεί. Επανήλθε με κάποιο τρόπο, αλλά δεν μπορώ να πω, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο τον οποίο διδάσκεται στο Λύκειο και με τον τρόπο τον οποίο προωθείται η έννοια της πληροφορικής, όχι για να την αγαπήσουν απλά οι μαθητές, αλλά για να δουν τις χρήσεις της και τις δυνατότητες που δίνει για να μπορέσει ένας μαθητής να σπουδάσει περαιτέρω. Έτσι λοιπόν, πράγματι, η κρίση δεν είναι στιγμιαία, αλλά είναι διαρκής. Θα περάσουμε τώρα στο θέμα της μεταρρύθμισης, το οποίο αυτές τις μέρες ακούγεται και με την εισαγωγή του νομοσχεδίου για το νέο Λύκειο. Εμείς, σαν Δημοκρατική Αριστερά, έχουμε βγάλει και ανακοίνωση ο τομέας παιδείας, όπου τονίζουμε, μεταξύ των άλλων, ότι όχι μόνο δεν είναι μεταρρύθμιση, αλλά είναι και απορρύθμιση των ήδη υπαρχόντων δομών. Για παράδειγμα, μίλησε και ο Υπουργός προηγουμένως για την κατάργηση αρκετών ειδικοτήτων στο τεχνικό επαγγελματικό λύκειο στα ΕΠΑΛ. Κοιτάξτε να δείτε, φίλοι μου, δεν είναι ότι καταργήσαμε απλώς 2-3 ειδικότητες και εντάξει δεν είναι τίποτα, ή η απάντηση που δίνει το Υπουργείο μεταφέρθηκαν στα ΙΕΚ και κατά συνέπεια δεν χάθηκαν από την εκπαιδευτική διαδικασία. Εκείνο το οποίο είναι λάθος και είναι προς κρίση είναι ότι αντί να εμβαθύνουμε, αντί να δυναμώσουμε, αντί να τονώσουμε την τεχνολογική εκπαίδευση ώστε πραγματικά να αλλάξει ο σχεδιασμός του 20%, 80% και να πάει σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, εγώ θα ήθελα τουλάχιστον, αν όχι 50-50, ακόμα μεγαλύτερο στην τεχνολογική εκπαίδευση. Αντί να το κάνουμε αυτό, με τον τρόπο αυτό δείχνουμε στους μαθητές μας ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό το νέο θεσμό των επαγγελματικών λυκείων. Η απάντηση δεν ήταν να πάρουμε τους 2.500 καθηγητές της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και να τους βάζουμε σε διαθεσιμότητα και να τους τριμώξουμε άλλους από εδώ στα νοσοκομεία ή άλλους από εκεί και οι περισσότεροι να βγουν πλέον σε κινητικότητα η οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, αλλά ήταν να αναδιαρθρώσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα στα τεχνικά λύκεια και να φτάσουμε σε επίπεδα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, Γερμανίας και βόρειων χωρών οι οποίοι έχουν ένα τρομακτικό επίπεδο σε αυτό το τομέα και γι' αυτό και προχωρούν μπροστά και στις νέες τεχνολογίες και στις παραγωγικές διαδικασίες της οικονομίας τους. Το νέο Λύκειο που ψηφίστηκε και από φέτος πλέον εφαρμόζεται για την πρώτη Λυκείου έχει τα εξής αρνητικά κατά εμάς χαρακτηριστικά. Πρώτα-πρώτα είναι τόσο αυστηροποίηση, έχει τόσο αυστηροποίηση στον τρόπο προαγωγής των μαθητών από τάξη σε τάξη που ενδέχεται και είναι πιθανότατα να οδηγήσει σε μεγάλη διαρροή μαθητικού δυναμικού από το Λύκειο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι για να περάσει κάποιος την τάξη, την Α Λυκείου, πρέπει να βγάλει μέσον όρο 10 σε όλα τα μαθήματα, να βγάλει 10 μέσον όρο στα μαθηματικά, στη γλώσσα και να έχει και 8 τουλάχιστον σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα.
Οι παράμετροι είναι τρομακτικά μεγάλοι. Τρομακτικά μεγάλοι παράμετροι. Για να σας δώσω τη διαφορά, δηλαδή, αυτή τη στιγμή το προηγούμενο σύστημα απαιτούσε μόνο 9,5 μέσον όρο σε όλα τα μαθήματα, τίποτα άλλο. Η μεταβολή είναι μεγάλη. Δεν θα κρίνω αν είναι σωστό ή όχι, κρίνω όμως ότι είναι η μεταβολή απότομη, δύσκολη και για την προσαρμογή των παιδιών, αλλά και για την προσαρμογή όλου του παιδικού συστήματος σε βαθμό τέτοιο, ώστε πραγματικά να έχουμε μεγάλη εκλογή μαθητών από το Λύκειο. Δεύτερο. Τα επιστημονικά πεδία της ΓΑΜΑ Λυκείου δεν δίνουν καμιά ευελιξία επιλογής στις ομάδες σχολών. Αυτή τη στιγμή ένας ο οποίος πηγαίνει, ας πούμε, στη θετική κατεύθυνση με το παλιό του σύστημα, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι υπέρ του παλιού συστήματος, απλώς σας δίνω τις διαφορές για να μπορέσετε να έχετε μια εικόνα. Αυτός που πηγαίνει με το παλιό σύστημα στη θετική κατεύθυνση έχει τη δυνατότητα να πάει ιατρικές, πολυτεχνικές, ομαδικές, ακόμα και οικονομικές σχολές. Με το ίδιο σύστημα, αυτός ο οποίος θα πηγαίνει στην κατεύθυνση επιστημών υγείας έχει να επιλέξει μόνο επιστήμες υγείας. Αυτός ο οποίος θα πάει στον τομέα των θεωρητικών επιστημών έχει να επιλέξει μόνο θεωρητικές επιστήμες. Τίποτα άλλο. Ούτε οικονομικές, ούτε παιδαγωγικές σχολές, ούτε τίποτα άλλο. Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας είναι ότι η επίδοση των τεσσάρων παραδοσιακών εκταζομένων μαθημάτων είναι η βάση πλέον για την εισαγωγή. Το ότι υπολογίζονται και οι τρεις υπόλοιποι βαθμοί, αν κανείς ανατρέξει το νόμο και κοιτάξει αναλυτικά, θα διαπιστώσει ότι δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο, διότι η απόκτηση από το μέσο όρο των εκταζομένων μαθημάτων είναι πάρα πολύ μικρή. Και βέβαια ακόμα δεν έχει ανακοινώσει το Υπουργείο πώς θα υπολογίζονται τα μόρια για να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο. Δεν έχει. Δεν ξέρει κανείς δηλαδή κατά πόσο τα τέσσερα αυτά μαθήματα που θα δίνει παλαδικά συν τον βαθμό προαγωγής και απόλυσης θα βγάζουν τα μόρια εισαγωγής. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ πρόχειρο, πάρα πολύ πρόχειρο σχέδιο για το Λύκειο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στην αρχή όταν το δημοσιεύθηκε, ο βαθμός που έβγαινε για τις τρεις τάξεις του Λυκείου ήταν μαθηματικός λάθος. Ο τύπος που δόθηκε δηλαδή ήταν μαθηματικός λάθος. Μετά διορθώθηκε, γιατί κάποιος θα πήγε μαθηματικός λογαριασμός και του είπε ότι αυτό δεν στέκει μαθηματικά και το αλλάξανε. Ένα από τα. Δεύτερο, στην προσπάθειά τους να δώσουν πολλές ώρες, να δώσουν πολλές ώρες στα μαθήματα κατεύθυνσης της ΓΑΜΑ Λυκείου, 20 ώρες στην κατεύθυνση, έχουν επιβαρύνει τους μαθητές με πολλές ώρες σε μαθήματα που κατά την γνώμη μας θα μπορούσαν με λιγότερες ώρες να αντιμετωπιστούν και να δώσουν προτεραιότητα σε πιο άλλα σύγχρονα μαθήματα, όπως είπαμε, καλλιτεχνική παιδεία, πληροφορική και ούτω καθεξής. Όπως ας πούμε 11 ώρες αρχαία στην θεωρητική κατεύθυνση, ενώ έχει 8 ώρες μαθηματικά στην θεωρητική κατεύθυνση. Τέλος, δεν θέλω να σας πειράσω άλλο με τέτοιες λεπτομέρειες. Αν κάποιος άλλος θέλει να με ρωτήσει στο τέλος, μπορώ να πω περισσότερα. Η δική μας πρόταση, η πρόταση Δημοκρατικής Αριστεράς, στηριζόταν κυρίως στην αυτονομία του Λυκείου. Πρέπει κάποια στιγμή το Λύκειο να ακολουθήσει το δικό του αυτόνομο ρόλο. Το ρόλο δηλαδή που να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα της κριτικής σκέψης, της επάλληλης μάθησης πολλών τομέων, έτσι ώστε να αποκτήσει μια διεπιστημονική μόρφωση και να μπορέσει να βγει στην κοινωνία ικανός να παρακολουθήσει τα τεκτενόμενα. Από εκεί και πέρα, το πώς θα μπει στο πανεπιστήμιο είναι ένα τεχνικό θέμα. Εμείς είμαστε υπέρ του εθνικού απολυτηρίου, είναι κάτι σαν το IB, ας πούμε, το International Baccalaureate, κατά έναν τρόπο. Είναι τεχνικό το θέμα, θα μπορούσε να το δει η Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, το ΙΕΠ, και να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα είναι δυνατόν να βγαίνει αυτός ο βαθμός του εθνικού απολυτηρίου μέσα από διαγνωστικά τεστ, μέσα από διαγνωστικά και διαπιστωτικά στις τάξεις ανάλογα στους τομείς του οποίου ακολουθεί ο κάθε ένας μαθητής και να έχει αυτά τα μόρια, αυτές τις πιστωτικές μονάδες όπως και στα πανεπιστήμια καθορίζονται για να μπορεί να επιλεγεί από τα πανεπιστήμια για τις σχολές που θέλει.
Επίσης, η δική μας πρόταση είναι μια πρόταση που αλλάζει το μοντέλο λειτουργίας και διοίκησης των σχολείων. Στηρίζεται στην έννοια της αειφορίας. Επιγραφικά, ο τίτλος του δικού μας σχεδίου μιλάει για ένα αειφόρο της συνεργατικού σχολείου. Το αειφόρο σχολείο είναι ένα σχολείο, χαρούμενος, θα διαβάζω συγκεκριμένα γιατί θέλω να το δείτε ακριβώς πώς είναι διατυπωμένο. Το αειφόρο σχολείο είναι ένα σχολείο χαρούμενο, ήρεμο, ασφαλές, ένα σχολείο στο οποίο οι μαθητές χαίρονται να φοιτούν. Ένα σχολείο που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, την κριτική σκέψη. Ένα σχολείο που δίνει χρόνο για αναστοχασμό, που δείχνει κατανόηση και αγάπη για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την επίδοσή τους, ένα εργαστήρι της ζωής και της χαράς. Στην παιδαγωγική του πλευρά, το αειφόρο σχολείο έχει απορρίψει οριστικά και αμετάκλητα τον δάσκαλο κεντρισμό. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας είναι αυτή που ταιριάζει στο νέο σχολείο. Η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στην επεξεργασία του μαθήματος, η λειτουργία του καθηγητή ως συντονιστή της πορείας για ανακάλυψη της νέας γνώσης από τον ίδιο το μαθητή, η εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών στη μαθησιακή διαδικασία είναι ορισμένες πλευρές του αειφόρου και συνεργατικού σχολείου. Πρέπει να δούμε ακόμα και την λειτουργική δομή της αίθουσας. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να δούμε μια αυθεατρική πλέον αίθουσα διδασκαλίας και όχι αυτή την αίθουσα στυλ κινηματογράφου που εκτείνεται αυτοχώριστα και ο τελευταίος παίζει είτε με το κινητό του ή με οτιδήποτε άλλο και δεν βλέπει καθόλου και δεν παρακολουθεί. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε εντελώς τη δομή. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση στην παιδεία. Μεταρρύθμιση δεν είναι να πάρουμε το ήδη σχέδιο του λυκείου που υπήρχε και να αλλάξουμε τον τρόπο προαγωγής από την Α, τον τρόπο εξέτασης στη Γ, τον τρόπο εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο. Αυτά είναι απλές ασπιρίνες σε ένα σώμα που νοσεί. Άρα αυτή δεν είναι μεταρρύθμιση, άρα είναι απορρίθμιση. Το τελευταίο που θέλω να αναφερθώ, μιας και είμαι και υπεύθυνος του συνδικαλιστικού των καθηγητών στη Δημοκρατική Αριστερά, τον τομέα της παιδείας, θέλω να αναφερθώ λίγο στο θέμα του συνδικαλισμού. Είναι γεγονός πως το συνδικαλιστικό κίνημα χρόνια τώρα κινείται σε κομματικά πλαίσια. Ο κομματικός συνδικαλισμός που αναπτύχθηκε και γιγαντώθηκε επί πασοκικής διακυβέρνησης συνεχίζεται ακόμα. Νομίζουν οι παρατάξεις, οι συνδικαλιστικές, ότι στοιχιζόμενες πίσω από κόμματα θα είναι εν δυνάμει εκείνες οι οποίες θα περνάνε και τα δικά τους τα αιτήματα. Πλανώνται πλάνια νεκτράν, διότι ο κόσμος και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, γενικά ο εκπαιδευτικός κόσμος, δεν τους ακολουθεί. Μην κοιτάτε τις συνελεύσεις τις τελευταίες που ήταν πράγματι τα θέματα κρίσιμα με την διαθεσιμότητα και τις αλλαγές που έγιναν στα τεχνικά λύκεια αλλά και στα γενικά και αναγκάστηκε ο κόσμος με το φόβο να παρακολουθήσει τις συνελεύσεις για να μάθει, αλλά εγώ που είμαι συνδικαλιστής τόσα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια οι συνελεύσεις των καθηγητών, των δασκάλων ήταν τρομακτικά πάρα πολύ μικρές. Να σας δώσω καταλάβετε στο Περιστέρι που είμαι εγώ, ας πούμε, επί 1.200 καθηγητών, οι συνελεύσεις πριν από τα γεγονότα αυτά ήταν συνελεύσεις των 200-250 ατόμων που στο τέλος κάθονταν περίπου κάθε εκατοστή να ψηφίσουν και ήταν οι περισσότεροι οι υποψήφοι των συνδυασμών στο κατεβαίνα. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξει και εδώ όλο το τοπίο. Θα πρέπει πραγματικά να προχωρήσουμε σε ένα ανεξάρτητο και αυτόνομο συνδικαλιστικό κίνημα, ένα κίνημα που να εκπροσωπεί τον κλάδο σε τομείς όπως στην επιστημονική τους, στο επιστημονικό τους τομέα. Δεν πρέπει οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να απορρίψουν και να ξεχάσουν ότι είναι και επιστήμονες. Κατά συνέπεια πρέπει να τονίζουν με τις συνελεύσεις τους και με τις θέσεις τους και με τα αιτήματά τους, τα επιστημονικά αιτήματα τα οποία υπάρχουν και σε θέματα μαθημάτων και σε θέματα δομής και σε θέματα μαθησιακής διαδικασίας. Δεύτερο, δεν πρέπει να αποκόπτεται ο συνδικαλισμός από την τοπική κοινότητα και από τις επαφές που πρέπει να έχει με τους φορείς της μαθητικής κοινότητας, που είναι οι σύλλογοι των γονέων και οι φορείς της
κοινότητας του Δήμου για να μπορούν να δημιουργούν κοινές πολιτικές, κοινές εκδηλώσεις για να τονίζουν και άλλα θέματα έξω από το μάθημα και την σχολική διαδικασία. Τομείς όπως είναι οι καλλιτεχνικές, όπως είναι οι θεατρικές παραστάσεις και άλλα παιδεία, ζωγραφικής, χορός, μουσικής και ούτω καθεξής, τα οποία λείπουν και θα μπορούσε να τα δώσει ένα τέτοιο σχήμα, ένα σχήμα μιας μαθητικής κοινότητας η οποία είναι κοντά στο σχολείο και είναι στο τρίγωνο μαθητής, καθηγητής, γονιός. Τέλος, θα πρέπει να δούμε ένα συνδικαλισμό ο οποίος πραγματικά έρχεται στο ύψος των περιστάσεων απέναντι στις δύσκολες καταστάσεις που περνάει η χώρα μας και θα πρέπει να ξεχάσει αυτή την απεργιολαγνία, να ξεχάσει αυτή τη μετοπική σύγκρουση που δημιουργεί χωρίς να συζητά. Το αποτέλεσμα, εμείς σαν Δημοκρατία θα είχαμε πει ότι αυτές οι κάθετες και μετοπικές αντιπαραθέσεις της συνδικαλιστικής ηγεσίας της ΟΡΜΕ απέναντι στο Υπουργείο δεν θα οδηγήσουν πουθενά και θα είναι ήττα του εκπαιδευτικού. Και όντως ήταν ήττα του εκπαιδευτικού. Διότι με 7 μέρες απεργία δεν άλλαξε τίποτα από όσα είχε το Υπουργείο δομολογήσει. Αντί δηλαδή η συνδικαλιστική ηγεσία να προχωρήσει σε συζητήσεις με το Υπουργείο και να προσπαθήσει να κερδίσει κάποια πράγματα και από τη νέα δομή του Λυκείου αλλά και από τις αλλαγές που γίνανε στις μετατάξεις, διαθεσιμότητες και κινητικότητες, δεν πέτυχε απολύτως τίποτε. Ο εκπαιδευτικός κόσμος απογοητεύτηκε και έφτασε αυτή τη στιγμή να μην έχει καμία εμπιστοσύνη πλέον στις συνδικαλιστικές ηγεσίες. Θέλουμε λοιπόν ένα συνδικαλιστικό κίνημα που να διαπραγματεύεται, να διεκδικεί και να εκφράζει το σύνολο των εκπαιδευτικών. Να συμμετέχει, να προτείνει και να διεκδικεί. Ευχαριστώ. Και τώρα η Κλέρη από το Διευγένου, από το τομέα παιδείας του Δήμου Νέας Μόνης. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνομιλητές, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο κάλεσμά μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω τη Δημοκρατική Αριστερά για την τιμή που μου κάνατε να πλαισιώσω το πολύ ωραίο πάνελ σας και να το πάρουμε σαν πρόκληση και σαν αρχή για να ακολουθήσει ένας διάλογος μέσα στην πόλη, πράγμα που δεν έχει γίνει, με όλα τα κόμματα, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εκπροσώπους εκπαιδευτικών, γονιών, γιατί όχι ακόμη και των 15 μελών των παιδιών, που θεωρώ ότι θα έχει πολλά να δώσει. Γιατί η σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο σχολείο, στο σημερινό σχολείο και στην τοπική κοινωνία είναι ουσιαστικές και μεγάλες. Στη σύγχρονη κρίση που βιώνουμε προκύπτει περισσότερο έντονο από ποτέ το αίτημα για ένα σχολείο ανοιχτό στην τοπική κοινωνία που θα παρακολουθεί τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, θα αφουγκράζεται τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα προσαρμόζεται σε αυτές, ένα σχολείο που θα αξιοποιεί τις μορφωτικές και πολιτιστικές δυνάμεις της περιοχής. Το παραδοσιακό σχολείο αλλάζει και η διαδικασία της μάθησης γίνεται διαβίου. Υπάρχει αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη και αυξάνουν ραγδαία οι απαιτήσεις και η ταχύτητα των γνώσεων. Αυτά σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα της σύγχρονης οικογένειας καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το ρόλο του εκπαιδευτικού σήμερα. Φορτωμένος και αυτός με τη δική του εργασιακή ανασφάλεια, τα δικά του οικονομικά και εργασιακά και οικογενειακά θέματα, καλείται να ανταποκριθεί επαρκώς στο εκπαιδευτικό του καθήκον, που με τη σειρά του είναι επιφορτισμένο με ιδιομορφίες, όπως φαινόμενα ενδοσχολικής βίας, προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών και δυσκολίες κοινωνικής τους ένταξης, καθώς και διαφορετικής κοινωνικής ή εθνικής προέλευσης παιδιά. Αυτά από μόνοι τους οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να τα υπομισθούν. Απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια όλων των παραγόντων που παράγουν ή συμβάλλουν άμεσα ή έμεσα στην παραγωγή εκπαίδευσης. Και αναφέρομαι στον επικουρικό ρόλο του Συλλόγου Γονέων κάθε σχολείου και της Ένωσης Γονέων κάθε περιοχής, αλλά κυρίως στη συμβολή του Δήμου. Θα πρέπει να πάψουμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος με μυρολατρική στάση. Και μάλιστα από ένα κράτος αποδυναμωμένο, για να μην πω αποδιοργανωμένο σχεδόν ανύπαρκτο.
Σαφώς και οφείλουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση να διεκδικήσουμε την αύξηση των κονδυλίων από την κεντρική εξουσία για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στις σχολικές μονάδες της περιοχής μας, να αφουγκραστούμε τα προβλήματά τους, ουσιαστικά όμως, και όχι απλά στις προεκλογικές μας διακηρύξεις, και να συμβάλλουμε καταλυτικά στη διευκόλυνση του έργου τους. Εγώ σε πολλά καλύφθηκα από τους συνομιλητές μου, αλλά θέλω να σταθώ σε πιο συγκεκριμένα θέματα, εντελώς όμως συγκεκριμένα. Χρειάζεται σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία και την οικονομία. Βέβαια, ξαναλέω, γιατί πολλοί θα πούν ότι αυτά στα οποία αναφέρεσαι είναι πολύ συγκεκριμένα, πολύ μικρά και ουσιαστικά θα πρέπει να διεκδικήσουμε όλα αυτά που έχουμε χάσει, που ποτέ δεν είχαμε από μια κρατική εξουσία. Σαφώς θα πρέπει να δώσουμε ένα πιο δυναμικό παρόν σαν τοπικές κοινωνίες, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, στη σταδιακή διεύρυνση και εκχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων από την κρατική εξουσία. Αλλά αν σε ένα αντρόγινο, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μητέρα ή ο πατέρας υπολειτουργεί σαν θεσμός, για λόγους δικούς του, δεν θεωρώ ότι ο άλλος γονιός μπορεί να απομείνει στην προσπάθεια να συνεφέρει αυτόν που δεν έχει συνειδητοποιήσει το ρόλο του. Ναι, μεν θα προσπαθήσει να τον συνεφέρει, αλλά το ουσιαστικό είναι να λειτουργήσει ο θεσμός της οικογένειας και κυρίως να έχουμε μια σωστή διάπλαση του χαρακτήρα των παιδιών. Άρα ουσιαστικά, σαν τοπική κοινωνία, σαν παράγοντας τοπικής αυτοδιοίκησης, σαν άνθρωπος και πολίτης ενεργός που θέλω να θεωρώ τον εαυτό μου ότι ασχολείται με τα κοινά, δεν μπορώ να φανταστώ το ρόλο μου απλά σαν έναν διεκδικητή, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος αναλώνεται στο να διεκδικεί και να μην παίρνει και στη συνέχεια να καταγράφει όλα αυτά που δεν έχει πάρει και δεν έχει. Άρα δεν μπορεί να τα καλύψει, άρα συνεχίζει μυρολατρικά να παίζει έναν δεύτερο, τρίτο, μηδαμινό ρόλο σε ένα σχολείο που υπολειτουργεί. Θέλω κάτι πιο δυναμικό για όλους εμάς που λέμε ότι ασχολούμαστε με τα κοινά, για όλους εμάς που είτε από την πλευρά του γονιού, είτε του εκπαιδευτικού, είτε του εκπροσώπου μέσα σε ένα σύλλογο γονέων, είτε του αιρετού, είτε του αντιδημάρχου, είτε του δημάρχου, θέλουμε να έχουμε σχολιά. Σχολιά ανοιχτά στην τοπική κοινωνία, σχολιά σαν αυτά που όλοι έχουμε ονειρευτεί. Και θα γίνω ακόμη πιο συγκεκριμένη. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι οι επισκευές και οι καθημερινές ανάγκες επεμβάσεων τεχνικής μορφής στα σχολεία. Θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρχει ένα συνεργείο του Δήμου με αυτεπιστασία, που θα αποτελείται από, σε κάθε Δήμο εννοώ, που θα αποτελείται από ειδικευμένους σε κάθε ειδικότητα τεχνίτες, που θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τις βλάβες και τα τεχνικά προβλήματα των σχολιών. Είναι αδιανόητο ένας διευθυντής να ψάχνει απεγνωσμένα επί μία εβδομάδα να βρει υδραυλικό για ένα καζανάκι που τρέχει και μη σας φαίνεται αστείο, διότι όλοι εμείς που κατοικούμε πέριξ της Ιερουσαλήμ ξέρουμε τι εννοώ. Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ σύνηθες. Άρα οι παρεμβάσεις, οι τεχνικές στα σχολιά μας θα πρέπει να είναι άμεσες. Δεν μπορεί ο κάθε άνθρωπος που λέγεται εκπαιδευτικός να προσπαθεί να βρει απεγνωσμένα τον αντιδήμαρχο παιδείας, τον πρόεδρο σχολικής επιτροπής, τον γραμματέα της σχολικής επιτροπής και αυτός να βρει απεγνωσμένα έναν μπογιατζή που τριγυρνά στους δρόμους της πόλης με ένα κουβά και σβήνει ό,τι βρει μπροστά του καλά, κακά και ανάποδα για να πάει να του σβήσει τα συνθήματα για να μπορέσει να κάνει αγιασμό. Αυτά είναι η καθημερινότητα μεν, η απαράδεκτη κατάσταση στην οποία πρέπει να παρέμβουμε δε. Βέβαια, η
υπάρχουν και σοβαρότερες και μεγαλύτερες τεχνικές παρεμβάσεις απαιτούμενες στα σχολιά, οι οποίες όμως πρέπει να προγραμματίζονται έγκαιρα και να πραγματοποιούνται αυστηρά κατά το διάστημα των θερινών μηνών που είναι κλειστά τα σχολεία. Γιατί συνήθως ζητάμε από τα σχολιά να μας πούν τι ανάγκες έχουν, τις καταγράφουμε, πάμε διακοπές και μόλις γυρίσουμε από τις διακοπές αρχίζουμε να τις υλοποιούμε. Οι άνθρωποι γυρνάνε, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε σας είπαμε κάποια πράγματα, αυτά δεν αρχίσανε, εμείς αρχίζουμε μετά το παζάρι, ποιον θα βάλουμε πρώτο, ποιο δεύτερο, ασμένοντας ο διευθυντής, ο αντιδήμαρχος, οι τεχνικές υπηρεσίες, τσακωνόμαστε μεταξύ μας, ελλειπείς κι αυτές, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός, την ώρα που πρέπει και καθ' υπερβολή, έστω και από το υστέρημα των Δήμων, υπερικόπτοντας άλλες δαπάνες, να μπορέσουμε αυτά να τα καλύψουμε. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για πολιτισμό με σχολιά ερείπια. Απαιτείται βελτίωση των αθλητικών υποδομών και των προάβλιων χώρων με δάπεδα, διαγράμμιση των γηπέδων, επένδυση των στήλων μπάσκετ με προστατευτικό υλικό για την ασφάλεια των παιδιών, ενίσχυση με καινούριο επαρκές αθλητικό υλικό. Αυτά είναι η καθημερινότητα. Αυτά είναι η στήριξη της αθλητικής δραστηριότητας των παιδιών. Μπορεί να είναι αυτονόητα, αλλά δεν τα έχουμε. Και όταν δεν τα έχουμε, δήμοι οι οποίοι είμαστε σε καλή οικονομική κατάσταση, φαντάζομαι τι κάνουν άλλοι δήμοι οι οποίοι βρίσκονται σε χειρότερη οικονομική κατάσταση. Έτσι έχετε πλέον το θέμα των σχολικών φυλάκων είναι πολύ σοβαρό. Ο θεσμός των σχολικών φυλάκων καταργήθηκε μία νυχτή προσφάτως, αλλά όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την εκπαίδευση, από όποιο ρόλο και αν έχουμε, ξέρουμε ότι ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός. Αγαπούσαν τους χώρους, τους ήξεραν, συνεργάζονταν με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους διευθυντές, έκαναν πολλά παραπάνω πράγματα από μία σκέπτη φύλαξη σχολιών. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο σαν Δήμοι να αποκαταστήσουμε το θεσμό και να υπάρχει ένας άνθρωπος σε κάθε σχολική μονάδα που θα φυλάει τα απόγευμα το σχολείο, αφού μιλάμε για ανοιχτό σχολείο και για απογευματινές δραστηριότητες, γιατί αλλιώς δεν είναι ανοιχτό σχολείο, είναι πλατεία. Γιατί ένας χώρος που δεν έχει κανέναν να τα ανοίγει, να το κλείνει και να το φυλάτει, δεν είναι ανοιχτό σχολείο, είναι πλατεία. Τι διαφορά έχει ένα σχολείο ή ένα προάβλιο ένα σχολείο από μια πλατεία? Τι, απλά το κάγκελο, να το ρίξουμε το κάγκελο. Αν δεν υπάρχει άνθρωπος να το φυλάει, δεν λέει κάτι. Και θα πρέπει επικουρικά αυτός ο άνθρωπος να παίζει και ένα ρόλο, ας το πούμε, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, κλητήρα, βοηθού, βοηθητικό προσωπικό, το οποίο θα κάνει και κάποιες ακόμη δουλειές βοηθητικές μέσα στο σχολείο. Χρειάζεται συνεργασία με ένα οργανωμένο δημοτικό κέντρο ψυχολογικής στήριξης σε κάθε Δήμο, για παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά και γονείς. Η οικονομική κρίση έχει φέρει στην επιφάνεια πολλά προβλήματα και έχει γεννήσει από μόνη της και καινούρια. Ούτε οι γονείς ξέρουν πώς θα ξεπεράσουν την ανασφάλειά τους, την ανεργία τους, τη μείωση του μισθού τους, τα οικονομικά τους προβλήματα, για να μην τα διοχετεύσουν στα παιδιά. Και τα παιδιά είναι επιβαρημένα, γιατί προέρχονται από ένα οικογενειακό περιβάλλον με πρόβλημα και πάνε σε ένα σχολείο που και ο εκπαιδευτικός τους έχει τα δικά του προβλήματα. Και αυτό δεν μπορεί να γίνεται μεμονωμένα. Θέλει στήριξη και ο γονιός, θέλει καθοδήγηση, θέλει συστηματική πλαισίωση, αν θέλετε, αλλά και το παιδί. Πρέπει να υπάρχει μια δημοτική βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, καθώς και ψηφιακή βιβλιοθήκη, η οποία θα έχει συνδεθεί με τα σχολιά. Θέλουμε να στρέψουμε τα παιδιά στο διάβασμα, και όμως αντί να τα στρέψουμε στο διάβασμα, το Υπουργείο τα στρέφει στην αποστήτηση για να δίνουν πολλές φορές εξετάσεις, όπως προείπαν
οι αγαπητοί συνομιλητές, και η τοπική αυτοδιοίκηση απλά δεν κάνει τίποτα. Η παρέμβαση δηλαδή, με λίγα λόγια, της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχολείο είναι μηδαμινή έως ανύπαρκτη. Απλά θεωρεί ότι ο ρόλος της είναι να έχει μια επαφή με τον διευθυντή και όσα μπορεί από αυτά που του κάνει, να του τα κάνει και αυτά με μορφή ότι είμαστε καλοί και σας κάνουμε χάρη. Ενώ στην ουσία έπρεπε να μην μπαίνει στη δύσκολη θέση να ζητήσει. Γιατί αυτά που ζητάει είναι αυτά που έπρεπε να έχει το σχολείο του. Και τα ζητάει ο άνθρωπος και λέει χίλιες φορές ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δελιάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δελιάνη, επειδή εγώ δεν τα έχω έτοιμα. Στην ουσία τι με ευχαριστεί, έπρεπε να με βρίσει, αλλά δεν μπορεί και με ευχαριστεί. Παροχή στήριξης από πλευράς του Δήμου στην περιβαλλοντική και πολιτιστική εκπαίδευση. Οι πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες των σχολείων είναι πραγματικά αξιοθαύμαστες και γίνονται με αυταπάρνηση και κατάθεση ψυχής των εκπαιδευτικών. Σε αυτήν όμως τη διαδικασία δεν θα πρέπει να νιώθουν μόνοι, και όμως νιώθουν. Η οικονομική αλλά και η ηθική συμπαράσταση, που ούτε και αυτή δεν παρέχουμε, που δεν μας στοιχίζει, θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Θα μπορούσε ακόμα να δημιουργηθεί και ο θεσμός της σχολικής βουλής με εκπροσώπους των μαθητών όλων των σχολείων της περιοχής, που θα υποβάλει ερωτήσεις, θα επεξεργάζεται θέματα της σχολικής κοινότητας και θα κάνει εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα σας πω άλλα για να μην σας κουράσω. Κλείνοντας όμως, θέλω να κρατήσουμε τούτο. Κρατική αποσύνθεση, κατά την άποψή μου, δεν σημαίνει αναγκαστικά θεσμική απαξίωση. Το αντίθετο μάλιστα. Μέσα από την κρίση μπορούμε να βρούμε την ευκαιρία να ξαναγεννηθούμε από τις τάχτες μας και να διαμορφώσουμε τα νέα όρια μιας αναδυόμενης κοινωνίας. Θα μπορούσαμε, θα έλεγα, να προτρέψουμε τα παιδιά μας να παίξουν για τη φανέλα. Δηλαδή να αφομοιώσουν τη γνώση για τη γνώση. Είναι δύσκολη καιρή, το ξέρω. Αλλά μια παροιμία λέει δεν μπορείς να αλλάξεις τον άνεμο, μπορείς όμως να ρυθμίσεις τα πανιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους συνομιλητές και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο στάδιο της εκδήλωσης που θα είναι ερωτήσεις, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, γενικότερα συζήτηση. Ανοίξει κατάλογο, ξεκινάω. Νομίζω πως δεν υπάρχει λόγο να ξεκινήσω. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η Δημοκρατική Αριστερά είναι μια συνέχεια. Η Δημοκρατική Αριστερά έρχεται σαν συνέχεια της Ανανεωτικής Αριστεράς που έχει τις ρίζες της στην κατοχική περίοδο. Τόσο πίσω πάνε οι ιδέες και οι αγώνες αυτού του χώρου. Να δούμε τα πράγματα με ανοιχτά μάτια σήμερα. Τι εννοώ. Στο προεκλογικό μας πρόγραμμα του 12 είπαμε ότι η ευθύνη της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών από το δημόσιο δεν ταυτίζεται με την παραγωγή τους. Να το κρατήσουμε. Η συγκυρία από τι προσδιορίζεται. Θα φροντίσω να είμαι γρήγορος και συνοπτικός. Από τρία πράγματα. Από μια νεοφιλελεύθερη πολιτική που έχει τρεις εκφάνσεις. Την ηφαισιακή πολιτική, τη μείωση του κοινωνικού κράτους και τον περιορισμό της δημοκρατίας. Άρα τα φαινόμενα βίας, ρατσισμού και η Χρυσή Αυγή είναι η τρίτη όψη της ίδιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που αντιστρατεύεται το φιλελευθερισμό. Και αυτό να το κρατήσουμε. Δεν έρχεται από μόνη της ούτε η βία, ούτε τα φαινόμενα βανδαλισμού
και εξωστρακισμού των μειονοτήτων από το κοινωνικό σώμα και τη σχολική αίθουσα. Τι πρέπει να δούμε σήμερα? Σε συνθήκες κρίσης πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς και πολύ επιχειρησιακοί για να είμαστε χρήσιμοι. Οι πόροι είναι απολύτως περιορισμένοι. Άρα, η θέση μας πρέπει να είναι η δραστική μείωση της ύλη στα σχολιά. Ο δραστικός περιορισμός και η κατάργηση της παράλληλης παιδείας. Δεν τη λέω παραπαιδεία, αλλά όσοι έχουν παιδιά ξέρουν τι πλήρωσαν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με την κοινωνία, πρέπει να αναρωτηθούμε αν αυτές τις υπηρεσίες παιδείας που παρέχει η ελληνική δημοκρατία θα υπήρχε Έλληνας πολίτης να τις πληρώσει. Το ερώτημα είναι κρίσιμο, γιατί σε μια κοινωνία με 30% ανεργία και 50% στο κοινωνικό σώμα απαξίωσης των πολιτικών θεσμών και της έκφρασής τους, το επόμενο βήμα είναι η Βοσνία, η οποία είναι τους επόμενους μήνες ορατή μπροστά μας. Εάν λοιπόν η αξιολόγηση η πραγματική που την είχαμε λύσει από τη δεκαετία του 70 δεν μπολιάσει την καθημερινή πρακτική, θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Άρα για να είμαστε χρήσιμοι μπορούμε να καταλήγουμε στον περιορισμό της παράλληλης παιδείας, στη δραστική μείωση της ύλης, κατά συνέπεια στην αυτονόμηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διότι διαφορετικά είναι αδύνατον, στο δραστικό περιορισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η τριτοβάθμια δεν είναι υποχρεωτική. Ο πασοκικός λαϊκισμός μας έφερε στις 100.000 εισαγόμενους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και καταντήσαμε να έχει το μαθηματικό της ΣΑΜΟΥ εισαγόμενους στη μαθηματική σχολή με 11.000 μόρια, δηλαδή μαθηματικά αγράμματους, και θα πληρώνει ο άνεργος ή ο μεροκαματιάρης για να έχει ο Σαμνιώτης ταξίδια και να νοικιάζει την καρσονιέρα. Να μιλήσουμε ανοιχτά με ειλικρίνεια στους συμπολίτες μας, διότι αλλιώς η απαξίωση που ανέφερα προηγουμένως των πολιτικών εκφραστών αυτής της κοινωνίας δεν θα σταματήσει και αυτό θα οδηγήσει σε άλλες ανώμαλες καταστάσεις. Σε αυτούς δηλαδή που αναγνωρίζουν πια την ηγεσία τους στο στράτευμα και είναι ορατό και θα το δούμε σε λίγο μπροστά μας, όχι τους πολύ μακρινούς επόμενους μήνες. Μπορείς να στο κάνεις λίγο, είναι δυνατόν? Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Να μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις και μετά. Για ερωτήσεις νομίζω ότι θα πρέπει και να είναι δυνατόν να μείνουμε λίγο στον χώρο της παιδείας. Εγώ. Πριν πω τη θέση μου, θέλω λίγο να σας παρουσιαστώ για να έχει έτσι και νόημα αυτά που θα πω. Κανελοπούλου Γωγό, καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 30 συναπτά έτη συνδικαλίστρια με τα ψηφοδέλτια της αριστεράς, αρχής γενομένης από το ΚΚΕ εσωτερικού, τα υπόλοιπα χρόνια στο συνασπισμό και τώρα στη δημοκρατική αριστερά. Στον τίτλο «Μεταρρύθμιση ή απορρύθμιση» για μένα δεν είναι σαφώς ούτε μεταρρύθμιση, γιατί η μεταρρύθμιση σημαίνει σοβαρότητα, σημαίνει πλάνο,
σημαίνει ότι ξεκινάω από την πιο χαμηλή βαθμίδα, σημαίνει ότι βάζω χρονοδιάγραμμα που παρακολουθώ για να αξιολογήσω μετά και να προσθέσω ή να αφαιρέσω ή να τροποποιήσω. Είναι λοιπόν μια ακόμα πρόχειρη δουλειά. Όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα, δεν ξέρω πώς την έχουν δει τη δουλειά, αλλά θεωρούν έτσι ότι άντε να κάνουμε υποτίθεται και μία αλλαγή στην παιδεία, βρε παιδί μου, και εννοούν βέβαια ένα-δύο πράγματα σαν κι αυτά. Όμως, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα σας προκαλέσω λίγο τη σκέψη σας και τον προβληματισμό σας, εάν σας πω γιατί απορρίθμιση. Τι άλλο να απορρυθμίσουν τα μέτρα από ένα απορρυθμισμένο και διαλυμένο σχολείο. Και θα πω στον αέρα, γιατί δεν θέλω να χάσουμε χρόνο, 2-3 παραδείγματα. Λέμε, βάζει εξετάσεις στην πρώτη λυκείου. Και αυτό δημιουργεί το ταξικό σχολείο, γιατί τα παιδιά θα πηγαίνουν φροντιστήριο από την πρώτη λυκείου. Και δεν λέμε το πιο τραγικό που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, ότι τα παιδιά πηγαίνουν φροντιστήριο. Δηλαδή, αν τα παιδιά πηγαίνουν φροντιστήριο από τη δεύτερη και τρίτη λυκείου, that's all, είμαστε εντάξει. Το ότι τα παιδιά τις μέρες των καταλήψεων φεύγανε τις ώρες του φροντιστήριου και πηγαίνανε στο φροντιστήριο, ενώ σκασίλα τους μεγάλη αν χάνανε τα μαθήματα του σχολείου. Άρα λοιπόν, δεν γίνεται το θέμα, δεν γίνεται το σχολείο ταξικό γιατί μπήκανε οι εξετάσεις στην πρώτη λυκείου, αλλά γιατί το ελληνικό σχολείο έχει το φροντιστήριο, το λύκειο είναι απαξιωμένο, είναι καταργημένο, είναι αυτό που είναι και θεωρείται δεδομένο ότι αν θέλεις να προχωρήσεις μόνο με το φροντιστήριο θα προχωρήσεις. Και αυτό είναι κάτι που μια σοβαρή πολιτεία πρέπει να την προβληματίσει, το ίδιο και τους εκπαιδευτικούς. Το ενιαίο λύκειο τώρα τι γίνεται? Τι γινότανε με τις εξετάσεις αφού τελειώνανε τα παιδιά τις πανελλαδικές και πηγαίνανε για τις εσωτερικές εξετάσεις? Δεν συμφωνούσανε με τους καθηγητές? Πάρτε αυτές τις 10 ερωτήσεις, ελάτε, γράφτε, έγραψες για 3, θα σου βάλω 10, να βγει μέσος όρος 12, να πάρεις τόσες μονάδες, να κάνεις τόσα αυτά. Τι θέλω δηλαδή να πω? Και έτσι πλέον, επειδή ξέρετε πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά το ΕΠΑΛ, η τεχνική εκπαίδευση. Πριν 5 χρόνια είχα πάει με ένα πρόγραμμα Λεωνάρδο Νταβίντσι 10 μέρες στη Δανία. 8 με 3 ένα τεχνικής εκπαίδευσης σχολείο. Και ντράπηκα που ήμουνα καθηγήτρια, ναι, για τον τρόπο που κάνανε. Άλλο θέμα. Εμείς έχουμε ευθύνες, σαν τίτλο το δίνω, μόνο οι άλλοι φταίνε? Εμείς, οι εκπαιδευτικοί, οι αριστεροί, όλοι. Όταν δηλαδή το 2004 διορίστηκαν 3.000 γυμναστές, με σαφή διορισμό 3 μήνες για την Ολυμπιακή παιδεία. Και μετά όλοι μας και εγώ μέσα είπα, έλα μωρέ, κρατήστε τους ανθρώπους. Τώρα βέβαια τι να τους κάνουμε τους 3.000 γυμναστές. Η απεργία εφέτος. Η απεργία και η απεργία εφέτος. Τι απεργία ήταν η απεργία εφέτος? Όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πηγαίνει σε ΕΠΑΛ και λέει βοηθήστε τους καθηγητές σας, δηλαδή πάει και λέει κάντε καταλήψεις, δεν δυναμητίζεται το κύρος και η αξιοπρέπεια του αρχηγού. Βεβαίως της αξιωματικής έχει δυναμητιστεί από καιρό, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αλλά του δημόσιου σχολείου. Τελειώνω. Θέλω να πω ότι όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, ο καθένας τις δικές του και στο μέτρο που τον αφορούν. Βεβαίως δεν ταυτίζονται και δεν είναι ίσες με τις ευθύνες της πολιτείας, της εκάστοτε πολιτείας. Αλλά εάν θέλουμε να μιλάμε για μια πραγματικά αλλαγή στην παιδεία,
όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαθεοδόρου, ποια είναι τα αίτια, η υπεύθυνη, αν θέλετε, της κατάρρευσης των αξιών της δημοκρατίας πάνω στην οποία ποντάρουν διάφορες οργανώσεις, οποιοδήποτε όνομα και αν φέρουν, και βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να δράσουν και να αλώσουν τους ευάλωτους μαθητές. Διότι είναι εύκολο να κάνουμε διαπιστώσεις, αλλά όμως θα πρέπει να ανατρέξουμε στα βαθύτερα αίτια που προκαλούν αυτές τις καταστάσεις. Όσον αφορά τη διδασκαλία σημαντικών μαθημάτων που αναφέρατε, πολιτιακού ή δημοκρατικού περιεχομένου, και σαφώς θα πρέπει να γίνει. Όμως θα πρέπει και εκεί πέρα να αναλογιστούμε, θα γίνεται με ποιον τρόπο, όπως διδάσκονται και τα υπόλοιπα μαθήματα, και ποια ύλη θα φέρουν την ύλη που πολλά από αυτά βρίθουν από σφάλματα και περιτολογίες και υπάρχουν και δυσνόητα κείμενα και σαφρά πολλές φορές. Θα υπάρξει το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό που με προθυμία και με ψυχή πραγματική θα διδάξει, ή θα είναι αυτές οι κλασικές περιπτώσεις που απαντάμε καθημερινά, δυστυχώς μπαίνουμε στην αίθουσα και για να περάσει απλώς η ώρα μας λέμε 5 πράγματα, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν την δυνατότητα να τα μεταδώσουμε ή θα έχουν την κατάλληλη απήχηση προς τους μαθητές. Και είναι μόνο αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα περιφρούρησης στο σχολείο, ώστε να μην μπορούν να βρουν αυτές ανεξαίρετα οι διάφορες οργανώσεις. Δεν είναι μονάχα η πρόσληψη των φυλάκων που έχουν καταργηθεί μια νυχτή, όπως σωστά υπόθηκε. Είναι πρέπει να ληφθούν και μια σειρά από άλλα μέτρα, υλικά ή άλλες φύσεως περιφρούρησης, ούτως ώστε να αποτρέπονται τέτοια φαινόμενα βίας και καταστροφών. Και κυρία Παπαθεοδόρου, σίγουρα οι συγχωνεύσεις όταν έχουν καθαρά οικονομικό χαρακτήρα οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα και δεν γίνονται από πραγματικές ανάγκες που απαιτείται κάθε φορά. Και για τον κύριο Δασινό, φυσικά, εφόσον επί σειρά ετών στην ελληνική επικράτεια δεν έχουμε βιώσει ένα σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά κάθε φορά αλλάζει, γίνεται ένα λαλούμ και οι μαθητές δεν ξέρουν που βρίσκονται και περπατούν, είναι επόμενο να παρατηρείται όλη αυτή η ανομαλία στην εκπαίδευση. Και δεν αρκεί μονάχα να επισημαίνουμε και να λέμε ότι υπάρχει, θα πρέπει να γίνουν αλλαγή δομών, αλλά να προτείνουμε και συγκεκριμένες δομές που θα επιφέρουν αυτή την πολυπόθητη αλλαγή. Κύριε Σας, να μας πείτε συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά την αλλαγή των δομών που πρέπει να ληφθούν. Εγώ προσθέτω να κάνω μια μικρή παρατήρηση, πολύ μικρή παρατήρηση, ως μη μέλος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ότι έχω πάρα πολύ καιρό να παρακολουθήσω μια τόσο αξιόλογη συζήτηση, πάρα πολύ καιρό, ειλικρινά σας το λέω, με τεκμηριωμένα και σοβαρά επιχειρήματα, σε ένα κοινό το οποίο παρακολουθεί και ξέρει να παρακολουθεί με πολύ προσοχή. Και το συνέλεσμα στο οποίο καταλήγω από αυτή τη συζήτηση είναι ότι δυστυχώς η Δημοκρατική Αριστερά λείπει από τη σημερινή κυβέρνηση και είναι κρίμα που δεν έγιναν οι πρέπουσες, οι αμοιβές υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές και κυρίως από τη σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία, ώστε η Δημοκρατική Αριστερά να είναι στην κυβέρνηση και να ξεκινήσει να είναι στην κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Θα κάνω μια σύντομη και στοχευμένη ερώτηση στον κύριο Παπαθεοδόρου.
τα σημαντικά που προσπάθησε να κάνει κατά την πορεία του στο Υπουργείο ήταν πέρα από το παρατηρητήριο ζωικής βίας, ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά προβλήματα. Μίλησε και η αντιδήμαρχος παιδείας Γιασμίνης και το Δήμα Αθηναίων ως αυτοδιοικητικό πολύ καλά αποτύπωσαν τα προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι ούτε η κοινωνική υπηρεσία του Νέα Μήνα αυτή τη στιγμή έχει ψυχολόγο λόγω προβλημάτων γραφειοκρατίας με την πρόσληψη του ψυχολόγου. Και αντιμετωπίζονται πάρα πολλά προβλήματα από ματσιακές δυσκολίες μέχρι ομάδες παιδιών που κλέβουν και προσπαθούν να προσελκύσουν στη Χρυσή Αυγή. Αντιμετωπίζονται προβλήματα υπεραπλουσιαστικά από καθηγητές και από το Σύλλογο Νέων. Άρα, για αυτούς και άλλους λόγους που δεν θέλω να φάω τον χρόνο, η σχολική ψυχολόγη είναι μια σημαντική τομή στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, μια βασική σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο Υπουργός έχει κάνει κινήσεις και θέλω να μάθω αν ξέρετε την εκτέλεση του ζητήματος. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσουμε αυτές τις Είμαι 30 χρόνια καθηγήτρια στη μέση εκπαίδευση, τώρα από την πλευρά του Δήμου ως πρόεδρος δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής. Η ερώτησή μου είναι στον συνάδελφο και συνδικαλιστή, τον κύριο Δαρσινό. Παρότι δεν μετέχω στο τμήμα παιδείας της ΔΗΜΑΡ, ενώ είμαι μέρος της ΔΗΜΑΡ, θεωρώ ολίσθημα να λέμε ότι να διαφωνούμε με τη βάση στο 10, που είναι υποχρεωτική για την προαγωγή στην επόμενη τάξη. Το ξέρουμε πολύ καλά το 10, πόσο εύκολα μπορεί να μπει και πόσο εύκολα να μην μπει. Θεωρώ ότι ο νόμος Γιαννάκου ήταν σωστός, το 10 πρέπει να παραμείνει και θεωρώ και απλώς φιλολαϊκό, λαϊκίστικο από την πλευρά της ΔΗΜΑΡ προς αυτή την κατεύθυνση να λέμε ότι πρέπει να μην υπάρχει το 10 και να μείνουμε στο 8 και κάτι τέτοιο. Δεν μετέχω στο θέμα παιδείας, μου φαίνεται περίεργο από την πλευρά της ΔΗΜΑΡ να διατυπώνει τη διαφορετική άποψη. Σχετικά με το επιχείρημα σας στο Υπουργείο, θα ήθελα να πούμε δύο θέματα. Επειδή γενικότερα όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις περιορίζονται στο Λύκειο, το πολύ, άντε και λίγο στο Πανεπιστήμιο, κατά πόσο σοβαρά εξετάζεται μέσα στο Υπουργείο οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις χαμηλότερες βαθμίδες. Διότι μην ξεχνάμε ότι ήδη τα παιδιά έχουν αποκτήσει κάποια βάση και από εκεί και πάνω είναι δύσκολο να αλλάξει. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι τα 47 χρόνια περιορίζονται όλες οι αλλαγές στον τρόπο εξέτασης, στον τρόπο πώς θα μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Μία δεύτερη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι σχετικά με το επίκαιρο θέμα που υπάρχει στα πανεπιστήμια αυτές τις μέρες. Αν το γνωρίζετε, με ποιο τρόπο έχουν επιλεγεί τα 8 αυτά πανεπιστήμια και άλλα έχουν μείνει απ' έξω. Και μία ερώτηση προς τον κύριο Δαρσινό ήθελα να κάνω, τον σύντροφο του Τάσο. Μας είπε πράγματα που πρέπει να αλλάξουν στο συνδικαλισμό. Εντάξει, όλοι κάνουμε διαπιστώσεις μέσα στο συνδικαλισμό που είναι. Υπάρχει κάποιος τρόπος να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, πρέπει να αλλάξουν. Δεν είναι καλός ο συνδικαλισμός μας. Πώς αλλάζουν αυτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Υπουργό σχετικά. Εγώ δεν είμαι καθηγητής, είμαι 27 χρόνια όμως γονέας. Και είναι και αυτό κάτι και έχω περάσει και έχω πληρώσει και έχω, όπως πολλοί εδώ, έχουν πονέσει για τα παιδιά. Εκείνο που η αριστερά επί χρόνια πολλά είχε σαν πρόταση είναι η αποδέσμευση των εξετάσεων των εξετάσεων για τα πανεπιστήμια. Από τη θητεία σας στο Υπουργείο και επειδή είναι κοινή αποδοχή ότι δεν μπορεί
το είπατε και εσείς άλλωστε. Δεν μπορεί να υπάρξει, να φτιάξει το σχολείο αν δεν αποδεσμευτεί από τις εξετάσεις. Αν δεν σταματήσει να είναι εξεταστικό κέντρο. Από τη θητεία σας λοιπόν στο Υπουργείο, θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο δεν προχώρησε αυτή η μεταρρύθμιση, η οποία θα ήταν η αρχή για να φτιάξει το σχολείο. Και επίσης, θα ήθελα να μάθω στα πανεπιστήμια, επειδή σας είπα 27 χρόνια γονέα, άρα καταλαβαίνετε, έχω δύο παιδιά, το ένα είναι σε αναπτυχιακό αυτή τη στιγμή και το άλλο είναι προσπαθεί να πάρει πτυχίο στην Πάτρα εδώ και 7 χρόνια. Και αυτό όχι με υπηρετιότητα τόσο του παιδιού, αλλά και από τους καθηγητές και, ναι, μπορεί να είναι και λίγο, αλλά η τσέπη μου το ξέρει, αν είναι λίγο. Η μεταρρύθμιση στα πανεπιστήμια, πότε θα αρχίσει και πώς, με ποιο δικαίωμα κάποιοι να στέλνουν τη λειτουργία του πανεπιστημίου και μέχρι πού μπορεί να προχωρήσει αυτό και τι μπορεί να κάνει η πολιτεία για να έχουμε, τέλος πάντων, εκτός από ένα σωστό σχολείο και ένα σωστό πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ συγγνώμη, είναι ερώτηση, δεν θέλω, γιατί θα μιλήσουν όλοι και τελικά θα φύγετε και δεν θα μπορέσω να πω αυτό που θέλω, σαν μικρή τοποθέτηση. Να σας περιμένω όλους να κάνετε τις ερωτήσεις, αλλά εγώ θέλω μόνο μία μικρή τοποθέτηση να κάνω. Αν είναι κάτι πολύ σύντομα, αν είναι ευστατό, γιατί υπάρχει εγώ θέλω να σας πω το εξής, όταν τέλειωσε το 75 τη σχολή αρχιτεκτόνων, ανέλαβα να κάνω μία δουλειά για τα σχολεία. Και εκεί διάβασα το βιβλίο του Δημαρά που έλεγε «Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε». Από το 75 φτάσαμε στο 2015, η μεταρρύθμιση δεν έγινε, δεν πιστεύω ότι θα γίνει τη μεταρρύθμιση. Και θα θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι ο Κίσιγκερ Ρίμπερ θέλετε να τελειώνετε με την Ελλάδα. Θα πληγώσετε, θα εξαφανίσετε την παιδεία της, τη γλώσσα της και τον πολιτισμό της. Αυτό γίνεται τώρα. Και σε ένα φόρουμ πριν 2 χρόνια που μιλάγανε για την οικονομική κρίση και είναι, λέει, ευκαιρία για ανάπτυξη και ευκαιρία για αλλαγές, εγώ σηκώθηκα σταθμός και τους είπα για ποια συνθήκες οικονομικής κρίσης μιλάτε. Εμείς έχουμε συνθήκες οικονομικού πολέμου. Και στις συνθήκες του οικονομικού πολέμου αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβιώσουμε. Και επειδή ακριβώς εγώ βλέπω ότι όντως το κράτος αρχίζει να μην υπάρχει καθόλου και Θεός ξέρει πότε θα το ξανακάνουμε κράτος, επειδή δεν συμφωνώ από το ΕΣΠΑ να παίρνουμε χρήματα δήθεν, όπως το είπατε, ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, ξαναμπαίνουμε στο λούκι του δανεισμού και αυτό είναι πολύ άσχημο, θα ήταν λοιπόν καλύτερα οι τοπικές κοινωνίες, η τοπική κοινωνία, τα τοπικά σχολεία σε αυτή την εποχή, σε αυτή την εποχή της κρίσης που πρέπει να επιβιώσουμε, να συνεργαστούν και με τους Δήμους και με την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε βγάζοντας κονδύλια δαπανηρά από αλλού, να διαθέσουμε για αυτά που αφορούν τη λειτουργία της παιδείας, αλλά και κάτι άλλο. Εγώ είδα παραδείγματα εδώ στη Νέα Σμύρνη να μπαίνουν πρώτο βραβείο ρομποτικής το 7ο Λύκειο, αν θυμάμαι, χωρίς αυτό να γίνει προβολή πουθενά, χωρίς αυτό να αξιοποιηθεί, ενώ η προσπάθεια των εκπαιδευτικών, η προσωπική προσπάθεια δόθηκε. Άρα και μέσα από τις προσωπικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών, έστω και με επιβάρηση των ωρών, που τα παιδιά το ζητάνε αυτό και το κάνουνε, νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες συνθήκες στο βαθμό που μπορούμε, χωρίς να περιμένουμε πότε θα γίνει τέλειο αυτό το κράτος. Χωρίς να θέλω να πω ότι ο Υπουργός και οι άλλοι δεν πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους για να βρούμε πραγματικά δομές κατάλληλες στις οικονομικές συνθήκες που θέλει να αναπτυχθεί η Ελλάδα και έχει είναι ικανές να αναπτυχθεί, διότι έχουμε αποδείξει ότι παγκοσμίως είμαστε οι καλύτεροι. Το μοναδικό που έχουμε εδώ ελλαδικό πράγμα είναι τα φροντιστήρια και η πρίκα στο διαμέρισμα. Αυτό είναι ελληνικό σύστημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη.
Θέλω να κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση στον κύριο Υπουργό. Επειδή είδα από αριστερά. Εάν πρόκειται να συνεχίσουμε, θα πάρω δύο μόνο ερωτήσεις ακόμη. Δυστυχώς υπάρχει πολύ περιορισμένο χρόνο. Ο κύριος που επιμένει και ο κύριος από εκεί έχουμε τελειώσει. Ελά, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό. Συγγνώμη, δεν έχετε το λόγο. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, Πετρόπουλος Δημήτρης από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Νέας Μήνης. Συζητήθηκε και από το πάνελ και από πολύ κόσμο μέσω των ερωτήσεων του αυτή η διαδικασία όλων των προηγούμενων υπουργών παιδείας να κάνουν μια αποβίθμιση ή μια μεταρρύθμιση. Πώς μπορεί ο μέσος πολίτης να είναι βέβαιος ότι αυτό δεν θα συνεχιστεί στο μέλλον, με δεδομένο ότι ούτε οι εκλογές μπορεί να καταληφθούν, ούτε ένας ανασχηματισμός, ούτε η αλλαγή προσώπων στο Υπουργείο. Μήπως θα ήταν μια εθνική στρατηγική παιδείας αναγκαία, έτσι ώστε να μην εξαρτάται η παιδεία από πρόσωπα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό. Δεν έχω καταλάβει, επειδή είμαι εκπαιδευτικός, η πολιτική που ακολουθούμε στα κοινικεία. Έτσι, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και να κάνω το χαρτίρι της αναξιδόνης. Από μια μεριά, οδηγούμε το κοινικιάκι στο να παίξει το ρόλο του επιχειρηματία. Και απ' την άλλη, εμείς προσδοκούμε μια κοινωνική διαδοχή αναπηρία. Ένα οξύμορο σχήμα. Πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική. Αν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε στα παιδιά μας ένα κολατσιό προσφυγιακής διαδοχής. Θα αρχίσουμε από το τέλος, γιατί για το ζήτημα αυτό έχουν συζητηθεί αρκετά πράγματα. Θα σας πω απλώς ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις που διέπονται για το κοινικείο δεν το λέω πρακτικά, δεν το λέω σε επίπεδο θεωρητικό, το λέω πρακτικά. Λέω, οι συγκεκριμένες διατάξεις που διέπονται τον τρόπο λειτουργίας των κοινικείων ελέγχονται υγειονομικά. Και ελέγχονται υγειονομικά και ως προς την εισαγωγή συγκεκριμένων τροφίμων, αλλά και ως προς τη διάθεσή τους. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, νομίζω ότι είναι και ευθύνη του κάθε σχολείου, έτσι ώστε να παρακολουθεί το τι γίνεται και από πλευράς γονέων και από πλευράς διευθυντή. Ήταν λίγο προβοκατόρικη η ερώτηση με την καλή έννοια, οπότε θα αρχίσει η μεταρρύθμιση στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια τη μεταρρύθμιση νομίζω ότι την αρχίσαμε πολύ αργά και τελειώσαμε πολύ νωρίς. Τι εννοώ με αυτό για να εξηγήσω. Οι δομές των πανεπιστημίων, οι οποίες μέχρι πριν από δύο χρόνια λέγαμε ότι χρειάζονται αλλαγή, χρειάζονται μεταρρύθμιση, περάσανε από μία διετία μη κατανόηση, θέλω να το πείτε. Αντιπαλότητα, θέλω να το πείτε, μεταξύ πανεπιστημίων και υπουργείων. Θεωρώ ότι ένα από τα θετικά σημεία της περασμένης χρονιάς είναι ότι επανήλθε μία ησυχία και μία συνεργασία μεταξύ πολιτείας και πανεπιστημίων. Αλλάξανε πράγματα. Για πρώτη φορά έχουμε συμβούλια στα πανεπιστήμια, εκλεγμένα. Για πρώτη φορά έχουμε διαδικασίες οι οποίες δεν θυμίζουν αυτές του παρελθόντος, όχι γιατί ήταν κακές αυτές του παρελθόντος. Γιατί το παρελθόν είναι παρελθόν και η ζωή συνεχίζεται. Για πρώτη φορά είχαμε διαδικασίες ελέγχου, αξιολόγησης σε όλα τα πανεπιστήμια. Αυτό όμως, το οποίο δεν μπόρεσε να αλλάξει, είναι η αντίληψη του κράτους περί ενός σφιχτού εναγκαλισμού κράτους και πανεπιστημίου. Κοιτάξτε τι έγινε. Θα μου πείτε, και μάλιστα για να είμαι πολύ σύντομος στην απάντησή μου, υπάρχει πανεπιστήμιο το οποίο αναστέλει τη λειτουργία του, είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, σας διαβεβαιώ ότι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες γίνεται. Ελληνικό φαινόμενο είναι να λέμε σε ένα πανεπιστήμιο, κοίταξε να δεις, αύριο 400 MEP. Να λέμε στο ΕΚΠΑ, αύριο 500. Και αν δεν μου φέρεις 500, θα έχεις εισαγγελέα. Αυτό είναι το ελληνικό φαινόμενο. Αυτά όμως δημιουργούν και συνθήκες απορρίθμισης ή αν θέλετε δημιουργούν προβλήματα στην αναγκαία εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ της πολιτείας, αφήστε το Υπουργείο, της πολιτείας και του Πανεπιστημίου.
Το ερωτηματικό είναι, γιατί με τόσα προβλήματα τόσα χρόνια, πολλά ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονται στις κατατάξεις της Ευρωπαϊκής σήμερα. Βεβαίως και οι καταλήψεις δεν είναι φαινόμενο το οποίο το επικροτεί κανείς, δεν καταλαβαίνει στο σπίτι σου. Βεβαίως και δεν βγάζουν τίποτα οι καταλήψεις. Βεβαίως όμως και ο διάλογος κουφών, και δεν πηγαίνω στο κέντρο μεταξύ των δύο, αλλά σας λέω ο διάλογος μεταξύ κουφών είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν δίνει καμία λύση. Έρχομαι δε σε μια άλλη ερώτηση σχετική που έχετε. Νομίζω από τον κύριο Πίος έφυγε. Σπήραμε πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να τα περιορίσουμε δραστικά. Κοιτάξτε, θα πρέπει κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε. Και να συμφωνήσουμε επάνω σε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο. Το ευρωπαϊκό μοντέλο που μιλάει για την αύξηση του φοιτητικού δείκτη, δηλαδή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι φοιτητές στα πανεπιστήμια, φοιτητικός δείκτης δεκαετία του 80, 6%, τι σημαίνει αυτό, 6% του ενεργού πληθυσμού πήγαινε στο πανεπιστήμιο, σήμερα 47%. Αυτό έχει να κάνει με μια γενικότερη εξέλιξη, η οποία βεβαίως δεν φταίει αν υπήρξαν κακοδαιμονίες ή εάν σπήραμε ή αν φτιάξαμε τμήματα. Θα έλεγα δε ότι πολλά από αυτά τα τμήματα στα νησιά, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην Κρήτη, στη Θράκη, πολλά από αυτά τα τμήματα έχουν διακριθεί. Πώς γίνεται ένα, αν είναι τόσο κακά τα τμήματα αυτά να διακρίνονται διεθνώς. Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δούμε, ξαναδούμε τις δομές, να ξαναδούμε τι χρειάζεται να κρατήσουμε, τι χρειάζεται να συνενώσουμε. Σας λέω πρώτος ως πανεπιστημιακός, λέω το πανεπιστήμιο έχει όσες κακοδαιμονίες μπορείτε να φανταστείτε ότι έχει ένα δημόσιο, ένας δημόσιος οργανισμός με τη δυνατότητα όμως να αυτορυθμίζεται. Και όταν λέμε να αυτορυθμίζεται, να μπορεί να επιλέγει την ανανέωσή του μέσα από τις ίδιες δομές. Διαφορετικά, ρωτάω τον οποιοδήποτε από εδώ, πώς είναι δυνατόν 7 χρόνια να μην υπάρχει ούτε ένα ευρώ κρατικό για την έρευνα και τα πανεπιστήμια να παράγουν έρευνα κάθε χρόνο και να συντηρούν, αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, τις δραστηριότητές τους. Να συντηρούν τις δραστηριότητές τους ερευνητικές. Το MEP, το οποίο είναι στα 5 κορυφαία ευρωπαία πανεπιστήμια, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σήμερα έχει 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τα ερευνητικά προγράμματα. Κάποιοι θα κάνουν αυτά τα ερευνητικά προγράμματα. Είναι στο δικό του πορτοφόλιο. Από εκεί ζει. Γιατί αν ζούσε από αυτά τα οποία ζει το κράτος, ενδεχομένως και θα είχε κλείσει. Προχωρώ. Γιατί 8 πανεπιστήμια. Γιατί 8 πανεπιστήμια. Με τον ίδιο τρόπο, γιατί 1500. Γιατί το σύνυπα. Έτσι. 1349. Τα 8 πανεπιστήμια αυτά, 3 από αυτά ήταν τα μεγαλύτερα. Στα 3 αυτά πανεπιστήμια είχαν υπάρξει διορισμοί το τελευταίο διάστημα της Περιόδου Παυλόπουλου και επίσης στα 3 αυτά πανεπιστήμια η περικοπή ήταν τόσο μεγάλη, σκεφτείτε παραδείγματος χάρη, στην Πάτρα 115 άτομα, μα η Πάτρα έχει 450 άτομα. Αν μην με 300 διοικητικό προσωπικό και χωρίς βιβλιοθήκο νόμος, θα μπορούν τα παιδιά να βγαίνουν στο βιβλιοθήκο. Γι' αυτό τα όπλα. Γιατί τα άλλα έχουν δυσανάλογο αριθμό διοικητικών υπαλλήλων σε σχέση με τους φοιτητές. Να σας πω για το δικό μου. 75 υπάλληλοι για 7.500 φοιτητές. Για βρείτε το. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι ένας φοιτητής για 10 φοιτητές. Ένας διοικητικός υπάλληλος για 10 φοιτητές. Αυτό είναι. Τόσο. Λοιπόν, γιατί όχι αλλαγή στο γυμνάσιο και στο δημοτικό. Γίνανε αλλαγή στο γυμνάσιο. Σας υπενθυμίζω την ενισχυτική διδασκαλία. Σας υπενθυμίζω ότι 7.000 εκπαιδευτικοί κλήθηκαν σε μία τριετία να υποστηρίξουν την ενισχυτική διδασκαλία στα σχολεία, σε όλα τα σχολεία τα οποία το ζητούσαν. Στο δημοτικό γίνανε αλλαγές. Γίνανε αλλαγές και με τις μετατάξεις που έγιναν και με την ενίσχυση των γλωσσών, όπως και στα προγράμματα. Βεβαίως, αυτές οι διαδικασίες είναι μακροχρόνιες και δεν το λέω αυτό για να πείτε ότι άρα υπάρχει κάποια αιτιολογία. Όχι.
χρειάζεται και απαντώ και στην υγεία στην παρατήρηση, εθνική στρατηγική, ένα πρόγραμμα εξέλιξης, όχι μεταρρύθμισης, εξέλιξης σχολείου, γυμνασίου, λυκείου ή δημοτικού, χρειάζεται μία πενταετία εάν έχει συμφωνηθεί. Χωρίς να πειράξετε οτιδήποτε παρά μόνο αναδιαιτία να αξιολογήσει αυτό το οποίο δεν πήγε καλό. Σχολικοί ψυχολόγοι ήταν πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ήταν 800. Βρεθήκαμε μπροστά στο πρόβλημα ότι η εκπαιδευτική κοινότητα δεν αναγνωρίζει κανέναν πίνακα ψυχολόγων. Είπαμε ότι θα πηγαίναμε με προκήρυξη, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει δυνατότητα, ούτε για κοινωνικούς λειτουργούς, ούτε για ψυχολόγους, δεν υπάρχει πίνακας από τον οποίο να πάρουμε κατά σειρά η οποία να έχει διαφάνεια. Και το ζήτημα αυτό εγκατέλειψε. Εγκαταλείφθηκε διότι, όχι από εμάς, δεν προχώρησε στην καινούργια, δεν επανεντάχθηκε στην καινούργια σχολεία, στην καινούργια σχολική σχολεία. Τα αίτια της κατάδυσης των αξιών της δημοκρατίας, απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος είναι το πρώτο. Εργαλειοποίηση του σχολείου είναι το δεύτερο, κατά την άποψή μου. Δημοσιοπαλληλική αντίληψη των εκπαιδευτικών είναι το τρίτο. Και πάνω απ' όλα, η χρήση της διαδικασίας της μεταρρύθμισης για καθαρά, αν θέλετε, πολιτικούς στόχους. Πολιτικούς στόχους. Δηλαδή, ψευδεπίγραφες μεταρρύθμισης, εγώ θα ήμουν ευτυχής αν την παραμικρή αλλαγή την οποία έκανα στο Υπουργείο, όχι μεταρρύθμιση, την παραμικρή αλλαγή. Το γεγονός ότι περάσαμε από ένα κλίμα ένταση στα πανεπιστήμια με μια νέα νομοθεσία που κράτησε τον κορμό, δεν άλλαξε τίποτα, άλλαξε όμως το περιβάλλον στο οποίο εξελίχθηκε η όλη διαδικασία. Και απέτος. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτό που δεν λειτουργεί δύο χρόνια να λειτουργεί σε δύο μήνες. Κάτι άλλαξε. Και ενδεχομένως, για να σας πω και αυτό που κατηγορήθηκε, άλλαξε το γεγονός ότι οι συντεχνίες είναι πιο εύκολο να αποδέχονται τους εκπροσώπους των συντεχνιών, γράφτηκε σε μια καθημερινή εφημερίδα. Το τελευταίο, γιατί υπάρχει αυτό στα σχολεία, είναι η κοινή ευθύνη όλων μας. Γιατί πιστεύαμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Πιστεύαμε, ενώ το βλέπαμε, ότι δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Και όμως συνέβη. Ήταν μετά το 2005, το 2008, το 2010 όταν η Χρυσή Αυγή μπαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το 2012 όταν μπαίνει στη Βουλή, ήταν ξεκάθαρο ότι θα συμβεί. Απλούστατα, εδώ υπήρχε, ως κοινωνία, είχαμε μία αντίληψη ότι μπορεί και να μην μας βρει εμάς. Τις τελευταίες ερωτήσεις που τελειώνουμε αυτό, γιατί μακρηγόρησα, το ζήτημα της παραπαιδείας. Το οποίο θέθηκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παραπαιδεία, αν μου επιτρέπετε την παρατήρηση, δηλαδή η παράλληλη παιδεία, τα φροντιστήρια δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν παντού. Παντού. Για παντού. Στο βαθμό. Δεν υπάρχουν στον βαθμό που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δύο παιδιά υπάρχουν. Μπορεί στην Δανία, δεν λέει η Δανία. Στη Γαλλία, τα κουρ πριβέ, επειδή ξέρετε τη μισή μου ζωή την έχω περάσει εκεί, είναι ένα από τα βασικά βοηθήματα των μαθητών για να πάνε να δώσουν τον μπακαλωρέα. Τα κουρ πριβέ δε ξεκινάνε μερικές φορές από το δημοτικό όταν έχει το παιδί πρόβλημα στην μαθησιακή του εξέλιξη. Υπάρχουν. Δεν υπάρχουν με τον τρόπο που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τι αλλάζει στην Ελλάδα, το πολύ κακό σχολείο. Το πολύ κακό σχολείο. Ωραία, για να δούμε στο δημοτικό. Για να δούμε στο γυμνάσιο που είναι, δεν είναι υπερβολική. Για να δούμε λοιπόν, εάν υπάρχει μία κουλτούρα, όχι απαξίωσης του σχολείου, γιατί εδώ αθώνουμε όλους τους γονείς. Αυτό ξεκινάει από μια αντίληψη ότι δεν υπάρχει έλεγχος στο σχολείο, ότι ο γονιός δεν μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία στο σχολείο να πει αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Πιστεύω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Είναι έξω από αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θέλει να δώσει στο παιδί του περισσότερα εφόδια μεν, αλλά γνωρίζουμε από την άλλη περίπτωση ότι οι ίδιοι οι καθηγητές οι οποίοι είναι στο σχολείο οθούν τα παιδιά στα φροντιστήρια και στην παράλληλη παιδεία. Μην μιλάτε μόνο για τους ιδιωτικούς,
Ας μιλήσουμε για τους καθηγητές του γυμνασίου και του λυκείου, που είναι απολύτως εντεταγμένοι σε ένα σύστημα παράλληλης παιδείας ή παράλληλης διδασκαλίας. Αυτό το οποίο λέω λοιπόν, ότι να αναζητήσουμε όλες τις αιτίες εντός σχολείου. Παρακαλώ μόνο, μην ξεχάσουμε όλες τις άλλες αιτίες, οι οποίες βρίσκονται μέσα στην ελληνική οικογένεια, μέσα στο υποβαθμισμένο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται ο εκπαιδευτικός και πάνω απ' όλα στον κακοπληρωμένο εκπαιδευτικό, ο οποίος αναπαράγει το σύστημα. Και εδώ τελειώνω. Ευχαριστώ πολύ. Ένα για τις εγχωνεύσεις λοιπόν, ότι προφανώς δεν μπορεί να γίνονται μόνο με οικονομικά κριτήρια, έτσι δεν μπορεί να ισχύουν κριτήρια ΑΕ στην εκπαίδευση και γι' αυτό και διαφωνώ και με τον Ισπανό που προείπε ότι οι μειωμένοι πόροι της εποχής μας πρέπει να πάνε σε μειωμένη ύλη, να μας οδηγήσουν. Ναι, στη μειωμένη ύλη λέω, αλλά για άλλους λόγους και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν μπορούμε να την κάνουμε σήμερα. Τα κριτήρια για τις εγχωνεύσεις πρέπει να είναι προφανώς η λειτουργικότητα. Σχολικές μονάδες, ούτε υπερτροφικές, αλλά ούτε και πάρα πολύ μικρές, ώστε μπορούν να λειτουργήσουν όπως πρέπει. Και προφανώς τα κοινωνιολογικά κριτήρια που ανέφερα σε σχέση με τους τόμους. Δεύτερον, δεν συμμερίζομαι, θα μου επιτρέψετε στην κυρία που είπε πριν, τα σενάρια συνωμοσίας ότι κάποιοι κακοί επιβουλεύουν τη χώρα μας και άρα αποφάσισαν ότι πρέπει να καταστρέψουν. Δεν το συμμερίζομαι. Και μία παρατήρηση. Το ΕΣΠΑ δεν συνιστά δανεισμό σε καμία περίπτωση. Είναι τρόπος χρηματοδότησης για δημιουργία υποδομών. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δανεισμός το ΕΣΠΑ. Λοιπόν, αυτό που είπα είναι ότι η μείωση των πόρων της αυτοδιοίκησης μας οδηγεί στο να αναζητούμε άλλους τρόπους χρηματοδότησης και προφανώς ταυτόχρονα με τη διεκδίκησή μας να έχει ίδιους πόρους τοπική αυτοδιοίκηση, να είναι ανταποδοτικά τα τέλη για τα σχολεία, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή και εν μέσω κρίσης. Πάντως, δανεισμός δεν είναι που δεν είναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να τελειώσω, εγώ είμαι και ως μαθηματικός λακωνικότατος. Λοιπόν, όσον αφορά το πώς μπορεί να αλλάξει συνδικαλισμό, σύντροφε, προφανώς με επιμονή και επιμονή και υπομονή, έτσι, πάνω στις προτάσεις που είναι υγιείς, που αναφέρεται στον ορθό λόγο και σε αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, την επιστημονικότητα του σωματείου, τα αιτήματα για σοβαρότητα να πω μέσα στη διδασκαλία, διαδικασία και τη σύνδεση με την κοινότητα. Όσο αφορά το άλλο για το 10, εγώ δεν είπα ότι είναι ή κακό ή καλό, είπα τη διαφορά του νέου συστήματος με το παλιό. Πρώτο, ένα αυτό. Δεύτερον, εγώ αν θέλετε είμαι εντελώς αντίθετος, προσωπικά. Εγώ είμαι υπέρ του να μην υπάρχει τίποτα, να περνάνε οι μαθητές και να παίρνουν τον βαθμό που τους αρμόζει και με 9 και με 8 και με 7. Δεν μπορούμε, βεβαίως, δεν μπορούμε να σταματάμε μια διαδικασία μέσα, εντάξει, προσωπικά είπα έτσι, δεν υπάρχει δημοκρατία στερά, να ξεκινούμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διαδικασία μαθησιακή, επειδή δηλαδή βλέπω ότι έχω 5-6 μαθητές οι οποίοι με τίποτα ας πούμε δεν περάσουν. Άρα πρέπει να βάλω θέματα απλά για να περάσουν εις βάρος των καλών οι οποίοι φθήνονται και έτσι πάνε στην παραπαιδεία. Το μάθημά μου θα πρέπει να τα φέρετε στο μέσο όρο προφανώς, αλλά να έχει επίπεδα τα οποία να κλιμακώνονται. Ο σύντροφος ο άλλος έφυγε για τα μέτρα εδώ μέσα, αν και τα ανέφερα, για την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, για το θέμα της αυτονομίας, για το θέμα των εξωτικών και στις επεκτάσεις. Να σας ευχαριστήσω και εγώ. Δεν είμαι σε θέλω, ρε.